την έρευνα και την προσπάθεια και την εθνική, αλλά και γενικώ την παγκόσμια επιστημονική και ότι κενά υπάρχουν αυτά στην, στην ελληνική σφαίρα. Και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα με ένα εξαιρετικό πάλι πάνελ ομιλητών, οι οποίοι θα μας δώσουν συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια με τις θεματικές τις οποίες ανέφερε η Έλλη. Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που τους έχουμε και εκείνους στο βήμα. Θα πάρουν το βήμα και θα μας δείξουν τις εξελίξεις και τις κατευθύνσεις τις οποίες προχωράμε ή πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν θα φάω άλλο χρόνο το βήμα στους ομιλητές μας, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική τους καλοσύνη να είναι μέλη, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Όλους τους οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν συνεισφέρει όχι μόνο με τις ομιλίες τους, αλλά και με άλλους τρόπους, και βέβαια να τονίσω και να ευχαριστήσω τις προσπάθειες που γίνονται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, η συγκεκριμένη προσπάθεια δηλαδή, τα άτομα του Αθηνά, η κυρίαρχη την Έλλη προφανώς, αλλά και τα τρία έργα τα οποία χρηματοδότησαν την προσπάθεια, το OpenAIRE, το οποίο υλοποιεί τις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης στην Ευρώπη και το οποίο έχει ελληνική ηγεσία, ελληνικό συντονισμό με το Αθηνά, το ELIXIR και το κομμάτι του ελληνικού ELIXIR και το Research Data Alliance. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Τους βλέπω σε ένα εξαιρετικό δίωρο με τους ομιλητές που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ανίδη. Θέλω να τονίσω, πριν από αυτό, όπως και χθες, παρακαλώ βάζετε τις ερωτήσεις σας. Ιδιαίτερα μπορείτε να τις βάζετε στο κουμπάκι, το question and answering, το Q&A, ή αν αυτό έχει κάποια δυσκολία, τότε στο chat, ώστε μετά, πέρα από προφορικές ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε την ώρα της συζήτησης, να τις βλέπουμε και γραπτά, να αντιδράει ο κόσμος, και κυρίως αν πάτε στο Q&A, να βλέπετε και ποιες είναι δημοφιλείς. Παράκληση και προτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Μιας και το είπατε, να αναφέρω και κάποια ακόμα διαδικαστικά κομμάτια. Να πω ότι βιντεοσκοπούμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι απενεργοποιημένα τα μικρόφωνα όλων. Μπορείτε όμως παρόλα αυτά, πέρα από τον panelist, μπορείτε όμως παρόλα αυτά, αν θέλετε να μιλήσετε, να μας στείλετε αίτημα. Υπάρχει συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην πλατφόρμα. Θα συλλέξουμε τις ερωτήσεις και τα σχόλια στο chat ή στο Q&A, καλύτερα στο Q&A, γιατί, για να κρατάμε και το ιστορικό μετά. Και θα τις απαντήσουμε όλες στο τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και επίσης το υλικό όλο αυτό των παρουσιάσεων και της βιντεοσκόπησης θα μοιραστεί σε όλους μετά τη λήξη τους. Ξεκινάμε λοιπόν με τις παρουσιάσεις. Πρώτος στη σειρά, να δώσω το λόγο στον κύριο Πανταζή. Έχετε 15 λεπτά. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε share screen και να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Για λόγους χρόνου ξεκινάω κατευθείαν. Μοιράζομαι την οθόνη μου. Και πιστεύω βλέπετε την παρουσίασή μου όλοι και με ακούτε καλά. Ναι, όλα μια χαρά. Πολύ ωραία. Εγώ θα μιλήσω για κλινικές μελέτες, προφανώς στην Ελλάδα, με έμφαση στις μελέτες που γίνονται στο ΕΚΠΑ, μιας και εδώ βρίσκομαι με την ιδιότητά μου ως μέλος ΕΔΥΠ στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ. Το περίγραμμα της ομιλίας μου θα κάνω μια σύντομη ανασκόπηση, κυρίως για να έχουμε στο μυαλό μας κάποιες ημερομηνίες και να βλέπουμε πώς προχώρησε η έρευνα. Θα αναφερθώ σύντομα στην θεραπευτική προσέγγιση, πώς ήταν αρχικά και πώς εξελίσσεται στις μέρες μας για το COVID-19 και στη συνέχεια θα επικεντρώσω σε μελέτες, στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής ως μέλος του δικτύου Insight. Θα μιλήσω για τρεις πολύ βασικές μελέτες, την Insight 10, 13 και 14 και στη συνέχεια θα αναφέρω και άλλες μελέτες που έχει συνεισφορά είτε το εργαστήριό μας είτε γενικότερα μέλη του ΕΚΠΑ. Λοιπόν, για τον SARS-CoV-2 την ξέρουμε την υπόθεση, πιστεύω πολύ καλά. Τα πρώτα κρούσματα τα είχαμε το Δεκέμβρη του 2019, έγινε ανάλυση αλληλουχίας και ταυτοποιήθηκε ο νέος ιός. Το Φεβρουάριο του 2020 ήταν εμφανής η διαδεδομένη πια μετάδοση εκτός Κίνας και στα μέσα του Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την κατάσταση ως πανδημία.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο SARS-CoV-2 συνδέεται μάλλον με μικρότερη θνητότητα από άλλους κορονοϊούς όπως ο MERS ή ο SARS, ο γνωστός SARS, ο SARS-CoV-1, αλλά έχει μεγαλύτερη θνητότητα από την εποχική γρήπη και κυρίως έχει μεγάλη μεταδοτικότητα και πέρα από τη μεγάλη θνητότητα φαίνεται ότι υπάρχουν και αρκετές επιπλοκές που δεν τις βλέπουμε στην κοινή γρήπη. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι η μεγάλη ηλικία, στεφανία νόσος και άλλες που τις λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε. Τον Ιούλιο, μετά το πρώτο κύμα, είχαμε ξεπεράσει παγκοσμίως τα 10 εκατομμύρια κρούσματα και τους 500.000 θανάτους. Ενώ σήμερα είμαστε πάνω από 47 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 1.200.000 θανάτους. Δυστυχώς, στην Ελλάδα το δεύτερο κύμα ήρθε πολύ πιο ισχυρό από το πρώτο. Νομίζω φαίνεται καθαρά η εκθετική αύξηση που έχουμε μετά τον Αύγουστο και ειδικά μέσα στο φθινόπωρο, εδώ πέρα τους τελευταίους δύο μήνες. Φαίνεται εδώ πέρα η μετατόπιση που έχουμε προς τις νέες ηλικίες, οι πιο ανοιχτές μπλες γραμμές δείχνουν νεότερες ηλικιακές ομάδες και φαίνεται ότι έχει μετατοπιστεί προς τις νεότερες ηλικίες η κατανομή των νέων κρουσμάτων. Παράλληλα έχουν αυξηθεί ο αριθμός των ημερησίων τεστ, αλλά ωστόσο έχει αυξηθεί και το positivity rate σε αυτά τα τεστ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τα χιλιάδες κρούσματα που βλέπουμε πλέον καθημερινά. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας, στη θεραπευτική προσέγγιση. Προφανώς, στις αρχές της επιδημίας δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία από τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές και έτσι οι διεθνείς και οι ελληνικές οδηγίες σύστηναν συμπτωματική και εμπειρική αγωγή, όπου η έμφαση ήταν στην αντιμετώπιση των επιπλοκών και κυρίως στο πρόβλημα της πνευμονίας που δημιουργούσε ο ιός. Διάφορες φαρμακευτικές ουσίες που είχαν χρησιμοποιηθεί για άλλες νόσους παλιότερα χρησιμοποιήθηκαν δοκιμαστικά σε ασθενείς με COVID-19, όπως η περίφημη χλωροκίνη ή η υδροξυχλωροκίνη σε συνδυασμό πιθανόν και με την αζιθρομικίνη, η ιντερφερόνη α, το λοπίναβιρ ή το ναβιρ που εμείς που ασχολιόμαστε με το HIV μας ήταν πολύ γνωστό, είναι αντιοικοφάρμακο για τον HIV, η ριμπαβιρίνη. Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η γνώση, φάνηκε ότι δυστυχώς οι αρχικές ελπίδες δεν ήταν αντίστοιχες της πραγματικότητας και έτσι οι τρέχουσες συστάσεις είναι γενικά κατά της χορήγησης των πιο πάνω ουσιών. Αυτό που συνεχίζει να ισχύει είναι ότι προτείνεται η ένταξη των ασθενών σε εγκεκριμένα ερευνητικά πρωτόκολλα. Και έτσι σήμερα με τη γνώση που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα οι μόνες φαρμακευτικές ουσίες που προτείνονται ανάλογα και με τη βαρύτητα της νόσου είναι η ρεμδεσιβίρη που είναι αντιοίκο και η δεξαμεθαζόνη που είναι γλυκοκορτικοειδές. Ενώ παράλληλα προτείνεται και η ένταξη σε κλινικές δοκιμές με πλάσμα από αναρρώσοντες. Μόνο δηλαδή στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών το πλάσμα από αναρρώσοντες. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τις μελέτες στις οποίες έχει συμμετοχή το ΕΚΠΑ. Το εργαστήριό μας εδώ, το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, με την κυρία Τουλούμη, έχει φτιάξει μια μακρά παράδοση συνεργασιών με το δίκτυο μελετών που λέγεται Insight. Το Insight χρηματοδοτήθηκε αρχικά για διεξαγωγή κλινικών δοκιμών στο πεδίο του HIV το 2006 από το National Institute of Allergy and Infectious Diseases, που υπάγεται στο National Institute of Health των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά έκτοτε το πεδίο εφαρμογής της Insight έχει διευρυνθεί και έτσι πια διεξάγει πολλές μελέτες και για τη γρήπη και φυσικά και για τον COVID-19 στις μέρες μας. Η αποστολή του είναι να καθορίσει βέλτιστες στρατηγικές για την διαχείριση ασθενών με HIV, αλλά και άλλων προφανώς μολυσματικών ασθενειών μέσω ενός παγκοσμίου δικτύου, που το βλέπετε δεξιά. Υπάρχουν sites στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, βλέπετε και την Ελλάδα εδώ, στην Ασία, Νότια Αμερική, Αφρική και στην Οκεανία. Τώρα, το εργαστήριο έκτισε αυτή την συνεργασία με την Insight μέσω σημαντικών προηγούμενων μελετών είτε στον HIV είτε στην κοινή γρήπη, δύο πολύ σημαντικές μελέτες τις οποίες είχε συνεισφορά το εργαστήριό μας ήταν οι μελέτες SMART και START και οι δύο ήταν πάρα πολύ επιδραστικές στο θέμα των οδηγιών για την αντιμετώπιση του HIV και έτσι πρακτικά η SMART Study έδειξε ότι δεν πρέπει να γίνονται διακοπές στην αντιρετροϊκή θεραπεία, ενώ η START Study ήταν αυτή που συνεισέφερε πάρα πολύ στο να αναμορφωθούν οι θεραπευτικές οδηγίες και έτσι πλέον όποιος διαγνώσκεται με HIV ξεκινάει άμεσα αντιρετροϊκή θεραπεία ανεξάρτητα από τα επίπεδα του ανοσοποιητικού του, όπως αυτά εκφράζονται από τα επίπεδα των CD4 λεμφοκυττάρων. Τώρα, δεδομένη της πανδημίας που είχαμε με τον ΙΤΑ 1 ή 1,
το Insight ξεκίνησε και μια σειρά μελετών στην γρήπη και δύο από αυτές τις μελέτες είναι η Flu 003+ και η Flu IVG. Η πρώτη είναι μελέτη παρατήρησης για νοσηρότητα και θνητότητα, ενώ η δεύτερη είναι κλινική δοκιμή για ενδοφλέβια νοσοποιητική σφαιρίνη. Πάμε τώρα στις μελέτες του Insight, στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο, σε COVID-19 μελέτες. Είπαμε λοιπόν θα μιλήσουμε για την μελέτη 10, ACTT είναι το όνομά της, η ACTT 1 αν προτιμάτε, η οποία έχει αντικείμενό της τη ρεμδεσιβίρη. Την μελέτη Insight 13 και 14 που πρόκειται να ξεκινήσουν. Η πρώτη έχει το σύντομο όνομα ITAC και αφορά τη χορήγηση ενδοφλέβειας υπερνοσοποιητικής σφαιρίνης. Και η μελέτη 14 είναι η μελέτη που έχει το σύντομο όνομα TICO, που θα επικεντρώσει σε εξουδετεροποιητικά μονοκλονικά αντισώματα. Παράλληλα υπάρχει τρέχει ήδη μια μελέτη παρατήρησης, η ICOS, Insight 11, μια υπομελέτη που αφορά σε γονιδιακούς ελέγχους, η Insight 04 Genomics, και θα μιλήσω στη συνέχεια και για μια μελέτη που ετοιμάζουμε αποκλειστικά ελληνική, που την ονομάζουμε ΕΝΕΑΣ, θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο και ίσως πολύ σημαντικό trial που έγινε από αυτό το δίκτυο, που αφορούσε τη Remdesivir, μια πολυκεντρική τυχεοποιημένη διπλά τυφλή κλινική δοκιμή, για τη σύγκριση της Remdesivir με πλασίμπο σε αναλογία 1:1. Γιατί η Remdesivir? Η Remdesivir είναι ένα αντιϊκό που προϋπήρχε και είχε δείξει αποτελεσματικό in vitro έναντι του παλιότερου SARS, του SARS-CoV-1 και του ιού MERS, ενώ έδειξε το ίδιο και για το SARS-CoV-2 πάντα in vitro. Επιπλέον είχε θετικά αποτελέσματα έναντι του MERS και σε πειραματόζωα. Η μελέτη είναι, όπως είπαμε, είναι φάσης 3 και είχαμε ένταξη ασθενών από το Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με την εξέλιξη της επιδημίας στον κόσμο. Συμμετείχαν κλινικές από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ευρώπη αλλά και από Ασία. Η κύρια έκβαση ήταν ο χρόνος έως την ανάρρωση. Αυτό είναι μια έκβαση που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε μελέτες influenza. Η παρακολούθηση ήταν για 28 ημέρες και υπήρχε παράλληλα μια οκτάβαθμη διατεταγμένη κλίμακα, η οποία αποτύπωνε την κλινική κατάσταση των ασθενών. Συνολικά τυχεοποιήθηκαν 1.062 άτομα με μέση ηλικία κοντά στα 60 έτη, πλειοψηφία από τα 2/3 περίπου άντρες, η μισή και λίγο παραπάνω ήταν λευκής φυλής, ενώ το 81,2% είχε συνοσηρότητες. Τώρα, αυτό έχει σημασία το τελευταίο, μιλάμε για νοσηλευόμενους ασθενείς που μόνο ένα μικρό ποσοστό γύρω στο 18% δεν χρειαζόταν οξυγόνο, ενώ ένα 40% χρειαζόταν συμπληρωματικό οξυγόνο. Ένα 18,8% χρειαζόταν μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό και ένα 30% επεμβατικό αερισμό. Εδώ είναι τα αποτελέσματα της μελέτης όπως δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είχαν προδημοσιευτεί στις 22 Μαΐου, δηλαδή πάρα πολύ νωρίς στη διάρκεια της επιδημίας, στα μέσα μπορεί να πει κανείς του πρώτου κύματος. Εδώ λοιπόν τα κύρια αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν. Σχετικά με το κύριο outcome που ήταν ο χρόνος έως την ανάρρωση, φάνηκε ότι με Remdesivir ο διάμεσος χρόνος ήταν 10 ημέρες, ενώ με το πλασίμπο ήταν 15 ημέρες. Δηλαδή είχαμε 5 μέρες μικρότερη διάρκεια στο χρόνο έως την ανάρρωση. Αυτό μεταφράζεται σε ένα rate ratio 1,29 και ένα πολύ στατιστικά σημαντικό p-value. Παράλληλα, στην 15η ημέρα, με βάση την 8βαθμη διατεταγμένη κλίμακα κλινικής κατάστασης, το odds ratio για βελτίωση σε αυτή την κλίμακα της κλινικής κατάστασης ήταν 1,5, και αυτό καθαρά στατιστικά σημαντικό. Ενώ τώρα για τη θνησιμότητα, η αρχική ανάλυση μέχρι τις 15 ημέρες έδινε ένα hazard ratio 0,55, το οποίο ήταν στατιστικά σημαντικό, αλλά ως τη μέρα 29 το hazard ratio ανέβηκε στο 0,73 και οριακά, αν βλέπετε, το πάνω όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης, πέρασε τη μονάδα, πράγμα που το κάνει οριακά μη στατιστικά σημαντικό αυτό το κέρδος από τη Remdesivir στη θνησιμότητα. Ωστόσο, απάνω βλέπετε και την Kaplan-Meier καμπύλη για το ποσοστό αυτών που αναρρώνουν, όπου φαίνεται η καθαρή διαφορά, όχι τόσο έντονη, αλλά καθαρή διαφορά μεταξύ πλασίμπο και Remdesivir. Η Remdesivir είναι με το μπλε χρώμα, το πλασίμπο με το κόκκινο. Ωστόσο, έχει σημασία να δούμε λίγο κάποια πιο ποιοτικά στοιχεία στη μελέτη και μία subgroup ανάλυση,
η οποία δείχνει ένα καθαρό trend για καλύτερα αποτελέσματα, καθώς πάμε σε χαμηλότερα baseline score στην κλινική κατάσταση, δηλαδή σε ασθενείς με μικρότερη βαρύτητα της νόσου. Οι δύο πρώτες κατηγορίες, το 4 και το 5, είναι σχετικά ελαφριές καταστάσεις. Το 6 και το 7 είναι σημαντικότερης βαρύτητας η νόσος. Και βλέπετε ότι όταν είμαστε στις χαμηλές τιμές βαρύτητας της νόσου, τα odds ratios είναι πιο έντονα, ενώ καθώς πλησιάζουμε σε ασθενείς που ήδη έχουν χρειαστεί μηχανικό αερισμό, είτε επεμβατικό είτε μη επεμβατικό, αρχίζουν και πηγαίνουν, μετακινούνται προς την μονάδα. Τώρα, μία εβδομάδα ακριβώς μετά από τη δημοσίευση στο New England Journal of Medicine της μελέτης ACT, δημοσιεύτηκαν στο MedArchive, είναι δημοσιεύματα της μελέτης Solidarity υπό τη σκέπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ήταν ένα randomized trial open label, χωρίς placebo, όπου σύγκριναν τα διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως εκείνη τη στιγμή σε σχέση με το standard of care σε κάθε περιοχή. Έτσι δοκίμασαν το remdesivir, την υδροξυχλωρικίνη, το lopinavir, ritonavir και την interferoni. Για την υδροξυχλωρικίνη και το lopinavir και το interferoni, φάνηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν καθαρά μη στατιστικά σημαντικά. Σε κάποιες περιπτώσεις δείχναν μάλλον και επιβαρυντική δράση των φαρμάκων αυτών. Για τη remdesivir, που σκεφτόμαστε εδώ τη σύγκριση με τα αποτελέσματα της ACT, βρήκαν για την θνησιμότητα ένα rate ratio 0,95 μη στατιστικά σημαντικό, το οποίο ωστόσο ήταν στο 0,86 όταν κοίταγαν ασθενείς που δεν ήταν σε αερισμό, με τα 99% διαστήματα εμπιστοσύνης να ξεπερνάνε το 1. Τα αποτελέσματα, όπως είπα, για τα άλλα τρία φάρμακα ήταν αρνητικά. Η μελέτη αυτή δημιούργησε κάποια σύγχυση σχετικά με την remdesivir, καθώς τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα σε σχέση με το προηγούμενο trial που σας ανέφερα, το Act 1. Ωστόσο, δέχτηκε παράλληλα και κριτική, γιατί ήταν μια μελέτη η οποία έγινε με έμφαση το γρήγορο και απλό τρόπο, αλλά παράλληλα θυσιάστηκαν κάποια πράγματα στην ακρίβεια και στις μεθόδους που συνηθίζουμε να θεωρούμε ως de facto σε καλά κλινικά trials. Και έτσι λοιπόν δέχτηκε μια κριτική σχετικά με την απουσία data monitoring, με το ότι δεν υπήρχε placebo, ότι δεν υπήρχε τυφλότητα, αρκετά κενά στις πληροφορίες. Εγώ εντόπισα και κάποια προβλήματα στην παρουσίαση τουλάχιστον των στατιστικών μεθόδων, δεν ξέρω στην τελική ανάλυση πώς θα είναι. Και έτσι παραμένει ένα σημείο εδώ πέρα που δεν είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, έχει σημασία να δούμε σε τι ασθενείς έδειξε αποτέλεσμα η remdesivir και στα δύο trials. Η remdesivir, από ό,τι φαίνεται, έχει αποτέλεσμα όταν δίνεται σε σχετικά αρχικά στάδια της νόσου. Αν ο ασθενής έχει φτάσει να χρειάζεται επεμβατικό αερισμό, σημαίνει ότι ο ιός έχει κάνει ήδη τη ζημιά, έχει επέλθει η περίφημη καταιγίδα των κυτοκινών και τότε τα αντιϊκά δεν μπορούν να βοηθήσουν εκεί πέρα. Άρα λοιπόν αυτό που φαίνεται είναι ότι η remdesivir έχει όφελος, πρέπει να δίνεται όμως πιο νωρίς, και εδώ τώρα παίζεται και ένα θέμα σχετικά με τις τιμές και τα σχετικά για το κόστος της remdesivir, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει και μπορούμε και τη δίνουμε αυτή τη στιγμή τη remdesivir, ωστόσο σίγουρα θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για να πέσει το κόστος της, καθώς με δημόσιο χρήμα έχουν γίνει όλα αυτά εδώ τα πειράματα που έχουν δείξει την αξία της. Προχωράω τώρα, φεύγω από τη remdesivir και μπαίνω σε πειράματα που ξεκινάνε τώρα. Είναι η Inside-13, η οποία θα επικεντρώσει στην υπερανοσοποιητική σφαιρίνη. Τι είναι η υπερανοσοποιητική σφαιρίνη? Σαν ιδέα μοιάζει με τη χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες, αλλά είναι πολύ πιο εκρεπτισμένη, με την έννοια ότι το πλάσμα επεξεργάζεται, έτσι ώστε στο τέλος να περιέχει πολυδύναμα αντισώματα με εξουδετερωτική δράση έναντι του SARS-CoV-2. Περιέχει κυρίως IgG και πάρα πολύ χαμηλές περιεκτικότητες από IgM και IgA. Είναι standardized για τον τύπλο αντισωμάτων και στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν προϊόντα από διαφορετικές εταιρείες. Η βασική υπόθεση είναι ότι η υπερανοσοποιητική σφαιρίνη μειώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου και η μελέτη αφορά νοσηλευόμενους ασθενείς με ένταξη συμπτωμάτων σε λιγότερο από 12 μέρες, άρα είναι σε σχετικά αρχικά στάδια της νόσου.
Και στα δύο σκέλη της μελέτης θα διατίθεται το Remdesivir, καθώς έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του. Θα χρησιμοποιηθεί και εδώ μια 7-βαθμη διατεταγμένη κλίμακα κλινικής κατάστασης και ο στόχος είναι να τυχιοποιηθούν 500 ασθενείς. Από την Ελλάδα συμμετέχουν 6 κλινικές, 4 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, ξεκινάει και άλλη μια μελέτη, η μελέτη TICO, Insight 14. Γενικά, όλες οι μελέτες αυτές της Insight ουσιαστικά πρόκειται για master protocols, τα οποία είναι adaptive, δηλαδή προσαρμόζονται και μπορούν να βλέπουν πολλές διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες αρχικά αξιολογούνται σε αυτό που ονομάζουμε στάδιο 1, με μικρότερο αριθμό ασθενών, 300 ή 350, αν μιλάμε για δύο διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες έναντι πλασίμπο. Και εφόσον δείξουν την απαραίτητη ασφάλεια και αρχικά ελπιδοφόρα δείγματα για την αποτελεσματικότητά τους, προχωράνε στο στάδιο 2 σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Και εδώ θα έχουμε σύγκριση μεταξύ εξουδετεροποιητικών μονοκλωνικών αντισωμάτων και πλασίμπο in standard of care. Και οι εκβάσεις είναι 2 7-βαθμες διατεταγμένες κλίμακες για το στάδιο 1. Η μία δίνει πιο πολύ έμφαση σε πνευμονικές εκβάσεις, ενώ η άλλη περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία. Και ο χρόνος έως την ανάρρωση, όπως και στα άλλα trials, για το στάδιο 2, το τελικό στάδιο. Εδώ τώρα αξίζει να αναφερθεί ότι όταν νόσησε ο Ντόναλντ Τραμπ, πήρε Remdesivir. Αυτό που αναφέρεται εδώ στο BBC News ως Regeneron είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο διερευνάται ήδη. Και δεξαμεθαζόνη, η οποία έχει δείξει καλά αποτελέσματα για την, ειδικά σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Να κάνω μια αναφορά και σε κάποιες άλλες μελέτες της Insight που τρέχουν εδώ και στην Ελλάδα. Είναι η μελέτη παρατήρησης, Insight 11, που έχει σκοπό τη μελέτη της φυσικής πορείας της νόσου σε άτομα που δεν χρειάζονται νοσηλεία κατά την ένταξη στη μελέτη. Και η κυρία έκβαση θα είναι ο χρόνος μέχρι την εισαγωγή σε νοσοκομείο ή το θάνατο. Έχει σκοπό να παρακολουθεί και 28 μέρες τους ασθενείς. Έχει ξεκινήσει ήδη η ένταξη ασθενών σε κλινικές στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, ενώ παράλληλα σε όλες τις πιο πάνω μελέτες υπάρχει υπομελέτη Genomics, η οποία έχει ως στόχο τον εντοπισμό γενετικών παραγόντων που δρούν προστατευτικά ή επιβαρυντικά για την COVID-19. Στο πνεύμα του συγκεκριμένου session, να αναφέρω ότι οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για όλα αυτά τα projects είναι βασισμένες στο RedCap από το Vanderbilt University, το οποίο δεν είναι ακριβώς open source, αλλά είναι free για τους ερευνητές του κάθε ιδρύματος. Και να κάνω και μια αναφορά για μια ελληνική μελέτη που θα τρέξει παράλληλα με τις άλλες Insight μελέτες, που έχει να κάνει με εκτίμηση του κινδύνου για νοσηλεία σε περιπατητικούς ασθενείς ή σε νοσηλευόμενους, να δούμε την κλινική εξέλιξη της νόσου και να διερευνήσουμε επίδραση πέρα από των άλλων παραγόντων που ήδη μελετώνται και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Σημαντικό όμως κομμάτι αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση της ανοσιακής απόκρισης μετά την ανάρρωση με μακροχρόνιο follow-up στους 3, 6 και 12 μήνες και σε αυτή τη μελέτη συμμετέχουν 8 κλινικές. Τέλος, θα κάνω μια αναφορά και σε άλλες σημαντικές μελέτες που τρέχουν από το ΕΚΠΑ. Για παράδειγμα, η μελέτη του κ. Στεφανάδη, η Γκρέκο 19, που ήδη έχει δώσει αποτελέσματα πολύ θετικά για τη χορήγηση κολχικίνης. Η μελέτη του Πρίτανη, του καθηγητή κ. Δημόπουλου, για την χρήση πλάσματος από οι αθέντες. Και τις μελέτες Escape και Save από τον κ. Γιαμαρέλο, που επικεντρώνουν στη χρήση του ανακίνδρα. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, για να μην ξοδεύω και άλλο χρόνο, βλέπουμε ότι έχουμε συστηματική συμμετοχή του ΕΚΠΑ σε παγκόσμιες κλινικές δοκιμές μεγάλης σημασίας που επηρεάζουν guidelines παγκοσμίως. Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του ΕΚΠΑ και σε αποκλειστικά ελληνικές μελέτες με πολύ θετικά αποτελέσματα. Και εδώ πρέπει να επικεντρώσω στη συνεισφορά των πανεπιστημιακών κλινικών, που χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε. Φυσικά, τα παραπάνω έχουν σημαντικά ωφέλη για τους Έλληνες ασθενείς. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι στα νοσοκομεία δεν έχουν πολλά εργαλεία στα χέρια τους, οπότε το να δίνεις ένα πειραματικό φάρμακο το οποίο έχει δείξει ελπίδες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν στην εξέλιξη νέων θεραπείων που θα έχουν αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της νόσου. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τις συνεργαζόμενες κλινικές, την κυρία Αντωνιάδου από το Αττικό, τον κύριο Μεταλίδη από το ΑΧΕΠΑ, την κυρία Τρίκα από το Αλεξάνδρα, τις κυρίες Πουλάκ και Λουρίδα από το Σωτηρία, τους κύριους Παπασταμόπουλο και Καλομενίδη από τον Ευαγγελισμό, τον κύριο Παναγόπουλο από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να
τρέξουμε αυτές τις μελέτες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρτιζή. Πραγματικά πολύ ωραία ανασκόπηση γύρω από τις κλινικές μελέτες. Εγώ έχω κρατήσει τις ερωτήσεις μου, ελπίζω και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, για να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Περνάμε... Συγγνώμη, δεν μπορούσα να δω ταυτόχρονα ερωτήσεις και αν κάτι γράφτηκε στο chat. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, οπότε συνεχίσουμε με την επόμενη ενότητα. Πάμε στις επιστήμες ζωής και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Ξεκινάμε με τον κύριο Μάρτιν Ρέτσκο από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ και από την Ερευνητική Υποδομή ELIXIR-GR. Ο λόγος σε εσάς. Δεν σας ακούμε, δεν ακούγεστε. Δεν σας ακούμε, όχι. Εξακολουθούμε να μην σας ακούμε. Μπορείτε να κάνετε κάποιο τεστ στα settings. Θα θέλατε μήπως να βγείτε, να αποσυνδεθείτε και να ξανασυνδεθείτε, να το κάνουμε έτσι, να περάσουμε στην επόμενη, για να μην χάσουμε χρόνο, να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση με τον κύριο Ταβερναράκη και να αλλάξουμε τη ροή. Ωραία, πολύ ωραία, μέχρι να το βρείτε. Πολύ ωραία. Συγγνώμη γι' αυτό, συμβαίνουν αυτά στις ηλεκτρονικές, έτσι, αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, νομίζω το έχετε ξαναδεί. Κύριε Ταβερναράκη, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σας. Γεια σας. Μ' ακούτε καταρχήν? Ναι, ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Να μοιραστώ κι εγώ την οθόνη. Ένα λεπτάκι. Βλέπετε την οθόνη, βλέπετε τα slides. Τώρα ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παρουσιάσω εδώ τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που έχουν να κάνουν με την πανδημία που βιώνουμε. Αυτό που θα κάνω στην παρουσίασή μου είναι να σας πω μερικά λόγια εισαγωγικά για το ITE, τι είναι το ITE, γιατί ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζετε. Και στη συνέχεια να αναφερθώ στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και όποιες άλλες επίκαιρες δραστηριότητες αφορούν την κατάσταση και τις συνέπειες της πανδημίας. Ξεκινάω λοιπόν αναφερόμενος στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, τι ακριβώς είναι το ITE. Το ITE είναι ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο, βέβαια. Έχει τρεις μεγάλους στόχους. Ο πρώτος αφορά βέβαια την στοχευμένη επιστημονική έρευνα. Ως ερευνητικό ίδρυμα προτεραιότητά μας είναι η διεξαγωγή έρευνας. Εκτός όμως από αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων, οπότε δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και στον τομέα της μάθησης. Πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια και στα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας και έτσι προσπαθούμε και εμείς σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς των Ελλήνων επιστημόνων. Και τέλος, αυτό που είναι και επίκαιρο και θα συζητήσω περισσότερο στη συνέχεια, προτεραιότητά μας είναι και η αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος. Η αξιοποίηση δηλαδή της γνώσης που αποκτούμε μέσα από την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Κάτι που το χρειαζόμαστε βέβαια πάρα πολύ ως χώρα, ειδικά στις συνθήκες της πανδημίας. Βλέπετε εδώ πώς εξαπλώνονται τα Ινστιτούτα και οι δομές του Ιδρύματος σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή το ITE διαθέτει 8 ερευνητικά Ινστιτούτα,
Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στα Ινστιτούτα βέβαια, παρά μόνο να τα αναφέρω ονομαστικά, το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής. Εκτός όμως από αυτά τα Ινστιτούτα, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, το ΙΤΕ διαθέτει και μια σειρά από δομές που έχουμε θέσει στην υπηρεσία της έρευνας και των ερευνητών, όχι μόνο του Ιδρύματος, αλλά όλων των Ελλήνων ερευνητών, είτε είναι σε πανεπιστήμια είτε σε άλλα ερευνητικά κέντρα, μέσα από συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει. Έτσι, θα αναφερθώ μόνο επιγραμματικά στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ένα εκδοτικό οίκο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, ο οποίος, όπως ίσως γνωρίζετε, παράγει υψηλής ποιότητας εκδόσεις, ειδικά δραστηριοποιείται στον χώρο του πανεπιστημιακού συγγράμματος, όχι όμως μόνο σε αυτό. Επίκαιρο είναι η δραστηριότητα που έχει να κάνει με την πλατφόρμα, τη διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας μάθησης, η οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια στα πλαίσια των πανεπιστημιακών εκδόσεων. Ειδικά μάλιστα τώρα στην εποχή της πανδημίας χρησιμοποιείται πάρα πολύ από φοιτητές και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα όλης της χώρας. Παρέχει δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση και χρησιμοποιείται και ως ένας τρόπος διαδικτυακής διδασκαλίας, ειδικά τώρα κάτω από τις συνθήκες lockdown που βρισκόμαστε. Εκτός βέβαια από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, μια άλλη δομή του ΙΤΕ που υποστηρίζει έρευνα που έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση της πανδημίας, ειδικά σε ό,τι αφορά επιχειρηματικότητα, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρόκειται για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Είναι μια θερμοκοιτίδα η οποία φιλοξενεί εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για γειτνίαση με ερευνητικά εργαστήρια, έτσι ώστε να έχουμε την όσμωση που απαιτείται για την ανάπτυξη καινοτομίας, την αλληλεπίδραση δηλαδή ανάμεσα στον επιχειρηματικό και τον ερευνητικό κόσμο, αλλά επίσης φιλοξενεί και πολλές startups του Ιδρύματος. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα κάποιες από αυτές που έχουν περισσότερη σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εκτός από το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο, το ΙΤΕ έχει αναπτύξει και ένα πολύ έμπειρο γραφείο διαμεσολάβησης, το Δίκτυο Πράξη. Πρόκειται για ένα δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας, έτσι ώστε να έχουμε ανάπτυξη καινοτομίας με βάση ερευνητικά αποτελέσματα. Στην ουσία, το δίκτυο αυτό προσφέρει υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα, όχι μόνο του ΙΤΕ, αλλά και όλης της χώρας, ειδικά σε ό,τι αφορά διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ερευνητές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην έρευνα ή να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα και πνευματική ιδιοκτησία που έχει αναπτυχθεί από ερευνητές και στο ΙΤΕ και σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια όλης της χώρας. Το μοντέλο του Ιδρύματος που χρησιμοποιούμε για την διευκόλυνση της διαδικασίας της ανάπτυξης καινοτομίας δεν θα μπορούσε βέβαια να μην βασίζεται στην έμφαση που δίνουμε στην υψηλής στάθμης βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτή είναι η αφετηρία, αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε το επικοδόμημα της καινοτομίας. Και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε βέβαια τα εργαλεία. Έχουμε αναπτύξει τέτοιου είδους εργαλεία όπως η θερμοκοιτίδα, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο που σας είπα, αλλά και το δίκτυο πράξη, το δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας και μέσα από την αλληλεπίδραση των τριών αυτών έχουμε τελικά την δημιουργία εταιριών spin-off. Τα χρόνια που λειτουργεί το ΙΤΕ, πολλές τέτοιες εταιρείες έχουν μετατραπεί σε success stories, σε πραγματικά πετυχημένα παραδείγματα. Θα αναφέρω μόνο κάποιες που ίσως γνωρίζετε, τη Fortnet που ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε το διαδίκτυο στην Ελλάδα, άλλες εταιρείες και μάλιστα πρόσφατα κάποιες που έχουν να κάνουν και με την αντιμετώπιση της πανδημίας, εργαλεία κατά του κορονοϊού. Θα σας πω κλείνοντας τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Εκτός από αυτό,
Μας ενδιαφέρει βέβαια και η σύνδεση με την κοινωνία, η σύνδεση της έρευνας με τον πολιτισμό μας, την πολιτισμική μας κληρονομιά. Έτσι έχουμε δημιουργήσει το πρώτο εργαστήριο αρχαίου DNA. Μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχει και η επίκαιρη διάσταση του θέματος αυτού, γιατί μέσα από ανάλυση αρχαίου DNA μπορούμε να έχουμε πληροφορία σχετικά με το ποια ήταν τα παθογόνα μιας άλλης εποχής, από τι πέθαναν οι άνθρωποι, για παράδειγμα, στα μινωικά χρόνια, στα μικυναϊκά χρόνια, αλλά επίσης να έχουμε πληροφορία που αφορά μετακινήσεις πληθυσμών, τη βιοποικιλότητα και γενικά πληροφορία που αφορά την κληρονομιά και τον πολιτισμό μας. Και βέβαια, πιο πρόσφατα, σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση της πανδημίας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει δημιουργήσει μία από τις 4 μονάδες ιατρικής ακριβίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβίας, αρχικά για τον καρκίνο, αλλά στη συνέχεια συμμετέχουμε και στις άλλες εμβληματικές δράσεις που έχουν να κάνουν με την ιατρική ακριβία για καρδιαγγειακά νοσήματα και συντονίζουμε βέβαια και το δίκτυο για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Το ΙΤΕ λοιπόν, συμμετέχοντας σε αυτές τις δράσεις, προσπαθεί να συνεισφέρει και στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά την έρευνα που έχει να κάνει με COVID, με τον ιό COVID. Όλα τα Ινστιτούτα του Ιδρύματος έχουν δραστηριοποιηθεί. Από την αρχή θέσαμε το Ίδρυμα στη διάθεση της πολιτείας με πολύ συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες θα αναφέρω. Με προεξάρχουν βέβαια το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουμε δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα που έχει να κάνει με την κατανόηση των βασικών μοριακών μηχανισμών παθογένεσης της νόσου COVID-19, ειδικά σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς της παθολογικής διέγερσης των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, εργαστήρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας δραστηριοποιούνται και στη μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης του περίφημου φαινομένου της καταιγίδας των κυταροκοινών, για το πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί αυτό, έτσι ώστε να έχουμε ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων. Επίσης, έχουμε αναπτύξει πλατφόρμες και μοντέλα για την ανάπτυξη αναστολέων για τον κορονοϊό. Και βέβαια, συμμετέχουμε στον κόμβο των Εθνικών Δικτύων Ιατρικής Ακριβίας για την γενετική ανάλυση του υλικού του ιού, όπως αυτό συλλέγεται σε νοσοκομεία όλης της χώρας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και βέβαια μας ενδιαφέρει πολύ και η μελέτη της μοριακής εξέλιξης του ιού και ειδικά της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ιό και τον ξενιστή. Του αν δηλαδή υπάρχει και κάποια γενετική βάση στο γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαρύτερα από άλλους. Εάν δηλαδή έχουμε κάποιο είδους γενετική σύσταση, γενετικό υπόβαθρο που ευνοεί την ανάπτυξη του ιού. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής, ένα άλλο Ινστιτούτο του ΙΤΕ, έχει δραστηριοποιηθεί με την δημιουργία εξελιγμένων εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο αλλά και από ασθενείς. Για παράδειγμα, ήδη έχει ξεκινήσει η βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιώματος ασθενών με COVID-19. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για συσκευές, κινητά τηλέφωνα, φορητές συσκευές, tablets κτλ. Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ασθενείς για την παρακολούθηση της υγείας τους στο διάστημα που παραμένουν σε καραντίνα στο σπίτι. Έχει αναπτυχθεί ένα κέντρο εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, τηλεϊατρικής δηλαδή. Παρέχουμε μάλιστα υποστήριξη σε πολλά νοσοκομεία της χώρας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μηχανοργάνωσης, της διαχείρισης περιστατικών και της τηλεϊατρικής. Και το Ινστιτούτο βέβαια τέλος έχει αναπτύξει και μια ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών για τη διαχείριση ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, η οποία διατίθεται βέβαια σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Τώρα, πολύ συγκεκριμένα, πρόσφατα, κάποιες δράσεις που αφορούν κυρίως τη διάγνωση του ιού και τα περίφημα τεστ που κάνουμε για να διαγνώσουμε τον επιπολασμό του ιού στον πληθυσμό. Έχουμε δημιουργήσει μέσα από μια, θα έλεγα, fast-track διαδικασία, 3 start-up εταιρείες του ΙΤΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Η εταιρεία Biopix, η οποία είναι μια spin-off του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
αναπτύσσει φορητά συστήματα ανίχνευσης γενετικών βιοδικτών και έχει αναπτύξει πολύ συγκεκριμένα ένα μοριακό πρωτόκολλο ανίχνευσης του ιού. Μάλιστα, αναπτύσσει φορητές συσκευές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο πάρα πολύ εύκολα, με δυνατότητα ταχείας ανάλυσης, και μιλάμε για μοριακό τεστ, όχι τεστ αντισωμάτων. Ήδη έχει πιστοποιηθεί η συσκευή αυτή και η μέθοδος, και είμαστε έτοιμοι η εταιρεία, η BioPix, είναι έτοιμη να κάνει την διάθεση στην αγορά. Μάλιστα, έχει ήδη πετύχει χρηματοδότηση από μεγάλα funds και της Ελλάδας και του εξωτερικού, και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Μια άλλη εταιρεία του ΙΤΕ, η EnzyQuest, είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής αναλωσίμων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση του ιού. Μάλιστα, πρόκειται για πιστοποιημένα αναλώσιμα, τα οποία ήδη διαθέτουμε και σε ερευνητικά ιδρύματα και σε νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την διάγνωση του ιού σε μοριακά τεστ. Μάλιστα, ήδη έχουν αναπτυχθεί 2 in-house τεστ διάγνωσης του ιού και περισσότερα από 70 προϊόντα μοριακής βιολογίας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και πανεπιστήμια, αλλά και στο εξωτερικό. Εξάγουμε δηλαδή τέτοια προϊόντα και σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Και τέλος, μια ακόμα εταιρεία, τεχνοβλαστός του ΙΤΕ, η PC Nanomaterials, η οποία εξελίσσει χημικές ενώσεις οι οποίες έχουν φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, έτσι ώστε να αποδομούν, να εξουδετερώνουν βακτήρια, και μάλιστα ήδη έχουν δοκιμαστεί οι φωτοκαταλυτικές αυτές ενώσεις και ενάντια σε ιούς. Μάλιστα, σε συνεργασία με ένα εργαστήριο στη Σουηδία δοκιμάζονται οι χημικές αυτές ενώσεις και για αποτελεσματικότητα κατά του κορονοϊού. Μάλιστα, η εταιρεία αυτή έχει αναπτύξει και μάσκες, κάτι που μας ενδιαφέρει και λόγω της κατάστασης με την πανδημία, οι οποίες έχουν αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, ακριβώς εξαιτίας της επίστρωσης τέτοιων φωτοκαταλυτικών χημικών ενώσεων. Και δοκιμάζουμε μάλιστα και την αποτελεσματικότητα τώρα κατά του κορονοϊού. Ήδη τα χημικά αυτά βρίσκονται σε φάση μεγάλης παραγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χρώματα για την επίστρωση σε τείχους, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ποιότητα αέρα ή να έχουμε προστασία από βακτήρια σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε νοσοκομεία ή άλλους χώρους που μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε αντιβακτηριδιακή προστασία. Αυτές λοιπόν πολύ επιγραμματικά είναι κάποιες μόνο από τις δράσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Προσπαθούμε δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι στην προσπάθεια που γίνεται από όλους μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θέτοντας την έρευνα και την καινοτομία που αναπτύσσεται στο Ίδρυμα στην υπηρεσία της υγείας και της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ βέβαια να απαντήσω σε ερωτήσεις που θα έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά πολύ, πολύ σημαντικό και το δικό σας το έργο με την ανάπτυξη όλων αυτών των υπηρεσιών, των εργαλείων και καινοτομίας, όπως αναφέρεται. Θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις στο τέλος, όπως έχω ξαναπεί. Να περάσουμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή αυτής της ενότητας, στον κύριο Μάρτιν Ρέτσκο. Ελπίζω να μπορέσει να μπορέσουμε να τον ακούσουμε αυτή τη φορά. Δεν σας ακούμε, όχι. Τώρα ακούγεστε, ναι, πάρα πολύ. Συγγνώμη, ήταν με 2 teleconferences παράλληλα, κάποια settings. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
να κάνω share και το screen. Λοιπόν. Ωραία. Στην οθόνη μου. Βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Οπότε, δεν θα πω πολλά λόγια για το ELIXIR. Είναι μεγαλύτερο ESRI υποδομή. Είναι για την υποστήριξη επιστήμων ζωής, με πρόσβαση για δεδομένα και εργαλεία. Και να πάμε κατευθείαν τι προσφέρει το ELIXIR για το COVID-19 research. Υπάρχει αυτή η σελίδα που βλέπετε εδώ κάτω, που έχουν μαζευτεί όλα τα resources από όλους τους κόμβους του ELIXIR. Και ένα θέλω να τονίζω εκεί, είναι σχετικά καινούριο, το Beacon Network για COVID-19, που όλα τα viral genomes έχουν μαζευτεί και μπορεί να βλέπουμε αλλαγές για κάθε individual σε αυτή την βάση. Γενικά, το data πρέπει να γίνει fair και στο COVID, αλλά και γενικά. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί τώρα, πριν λίγες μέρες, το πρωτότυπο για ένα Research Data Management Toolkit. Αυτό είναι μέσα σε ένα project του ELIXIR Converge, που συμμετέχουμε και εμείς. Και σε αυτή τη σελίδα βλέπετε όλο το κύκλο του Research Data Life Cycle. Και σε κάθε κομμάτι σε αυτό υπάρχουν λεπτομέρειες, τι εργαλεία και τι συμβουλές έχουμε για να κάνουμε πιο fair το data μας. Για παράδειγμα, αν πατάμε στο share, απαντάμε όλες τις ερωτήσεις που βλέπουμε εδώ. Συγγνώμη, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά? Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Για το COVID-19, η ιδέα είναι να μαζευτεί όλα τα επιστημονικά data που έρχονται από νοσοκομεία και γενικά τα testing centers τοπικά σε κάθε χώρα, σε data hubs, και αυτό θα μαζευτούν σε ένα data portal που μαζεύει όλο το data για COVID-19. Και αυτό να είναι διαθέσιμο για τις ερευνητές. Σε αυτό το data portal έχει φτιαχτεί από το MLEBI, έχει την υποστήριξη και από το ELIXIR, είναι supported και από αυτό το ELIXIR Converge Project. Και εκεί έχουν μαζευτεί όλα τα data γύρω από το COVID-19. Όλο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο. Και η ιδέα τώρα είναι ότι κάθε χώρα θα φτιάξει και το δικό του portal. Εδώ θα φέρω το παράδειγμα της Σουηδίας, που είναι από τους πρώτους που το έχουν φτιάξει. Και εκεί βλέπουμε τα τοπικά data που έχει κάθε χώρα, και αυτό φτάνει και να έχουν και τα test statistics σε κάθε χώρα. Και φαίνομαι τώρα σιγά σιγά να φτιάχνουμε και κάτι παρόμοιο και για την Ελλάδα. Γενικά για human data μέσα στο COVID πρέπει να
να το αποθηκεύουμε, να είναι προσβάσιμο σε όλους, αλλά να προσέχουμε και τα regulations σε κάθε χώρα. Και γι' αυτό η μεγαλύτερη βάση γι' αυτό είναι το European Genome Phenome Archive, το EGA. Και για το EGA, δηλαδή προσφέρει το data sharing όπως το χρειάζονται όλα τα journals. Και το πρόβλημα είναι τώρα βεβαίως ότι κάθε χώρα έχει τα δικά του νομικά regulations για πρόσβαση σε data. Και αυτό το κάνει δύσκολο να έχουμε μια λύση που ταιριάζει με όλες τις χώρες. Γι' αυτό υπάρχει το καινούριο ιδέα να κάνουμε ένα federated EGA, δηλαδή θα μοιράζουμε το data σε κάθε χώρα, θα μείνει το data μέσα στη χώρα και μόνο το metadata θα πάει στο central EGA. Εδώ βλέπουμε και πώς θα ήταν η αποθήκευση για ένα data. Έχουμε το Central EGA που είναι στην Αγγλία και στην Ισπανία. Και για παράδειγμα, εδώ το παράδειγμα της Σουηδίας. Εδώ, αν κάποιος έχει ένα submission από human data, αυτό έχει ένα metadata και encrypted files με τα raw δεδομένα. Αυτά θα πάνε, το metadata θα πάει στο Central EGA, τα encrypted data στο local EGA. Και μόλις παίρνει και την έγκριση από το Central EGA, θα πάει το data και αποθηκεύεται ασφαλές μέσα στην χώρα στο data vault. Και αν θέλει τώρα κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτό το data, μπορεί να τα βρίσκει στο Central EGA και θα έχει μετά την άδεια και να, για το raw data σε κάθε χώρα. Οπότε το Federated EGA μοντέλο είναι ότι κάθε χώρα φτιάχνει ένα τοπικό repository που είναι συμβατό με τα τοπικά νομικά δεδομένα και μόνο τα metadata μαζεύεται στο EGA για να γίνει findable για όλους. Και υπάρχουν και διάφορα τώρα levels για το Federated EGA. Αυτό που φτιάχνει κεντρικό τώρα κάθε χώρα είναι το Node Local EGA, το Level 1, που θα προσφέρει και ένα helpdesk και είναι συμβατό με όλο τους νόμους σε κάθε χώρα. Θα μπορούν να υπάρχουν και πιο μικρά EGA instances που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν, ας πούμε, νοσοκομεία που δεν χρειάζεται να έχει όλο το infrastructure του EGA, δηλαδή και χωρίς helpdesk και να είναι πιο flexible στη χρήση, αλλά να εκμεταλλεύει αυτό το μοντέλο του EGA. Αυτά δοκιμάζουν ήδη και στην Ισπανία τέτοια μοντέλα. Αυτά που έχουμε τώρα φτιαχτεί εδώ στην Ελλάδα είναι είμαστε από τους πρώτους που εφαρμόζουμε και το Local EGA. Το φτιάξαμε στην Elite, στις υποδομές αυτές. Και αυτό που λείπει σε όλες τις χώρες είναι ακόμα μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν και όλα τα νομικά regulations έτοιμα για την πρόσβαση αυτή. Και μόλις προχτές καταφέραμε να αποθηκεύουμε πρώτη φορά ένα FASTQ αρχείο στο testing version του Central EGA με όλο αυτό το τρόπο όπως θα έδειξα πριν. Θέλω να πω και τώρα δύο λόγια για την Galaxy που έχουμε φτιάξει εδώ για ανάλυση του δεδομένου, αλλά γενικά για ανάλυση. Έχει γίνει
ένα πολύ επιτυχημένο webinar την άνοιξη από, το, από διάφορες επιστήμονες όλο και το αργόνισε η το ELIXIR Γερμανία. Και αυτά είχε πέντε sessions τα webinar με διάφορα προβλήματα στην ανάλυση από data που είναι related to COVID. Και αυτό, η ανάλυση όλη αυτή τρέχει πάνω σε ένα Galaxy server. Οπότε φτιάξαμε και εμείς ένα τέτοιο server που υποστηρίζει όλες αυτές τις ανάλυσεις. Δηλαδή είναι σε genomics, γενικά για assembly του data, για μελέτη για το evolution, να συγκρίνουμε διάφορες αλληλοχίες. Ένα πολύ μεγάλο πακέτο φτιάξανε για chemoinformatics, που φτιάξανε και ουσίες εκεί βρήκανε. Έχει και για proteomics analysis και RNA-seq ειδικά εργαλεία. Όλα αυτά τα pipelines τα έχουμε εγκαταστήσει στο, και στο δικό μας Galaxy server. Αυτό ξανά είναι με το computational environment του ELIXIR Greece. Το φτιάξαμε στην Editor. Είναι προς το παρόν ένα μικρό cluster με αυτά τα specifications. Και αυτό μπορούμε άνετα βεβαίως να τα μεγαλώσουμε αν βλέπουμε ότι χρειάζεται. Και βεβαίως μπορούμε να εγκαταστήσουμε και όλα τα εργαλεία που θέλει κάποιος να κάνει και μια ειδική ανάλυση. Εδώ βλέπουμε πώς είναι το interface εκεί, να φορτώνουμε κάποια από τα COVID workflows. Είναι εκεί στο που λέμε Access Publish Results, τα workflows. Και αν φορτώνουμε ένα τέτοιο workflow, μπορούμε να το βλέπουμε με ένα workflow editor όλα τα βήματα και να το προσαρμόζουμε και στο δικό μας πρόβλημα. Και μετά το τρέχουμε το workflow στο δικό μας data. Αυτό είναι, το προσφέρουμε προς το παρόν σε όλους σε αυτή την διεύθυνση και όποιος έχει κάποιο data και θέλει ανάλυση θα ήταν πολύ ωραίο να χρησιμοποιούν αυτά τα τελευταία workflows που έχουν φτιάξει συνεργάτες. Μπορεί να γίνει πρόσβαση και με κανονικό account που φτιάχνεται στο Galaxy ή με ένα account που δίνεται κεντρικά από το ELIXIR, από το ELIXIR AI. Αυτό είχα να πω και χαίρομαι για ερώτησες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια εργαλεία τα οποία τα έχουμε δει στην πρώτη εκδήλωση, αλλά και κάποια νέα τα οποία ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και θα θέλαμε να μας πείτε μετά πώς χρησιμοποιείτε και από την κοινότητα του ELIXIR περισσότερο. Να περάσουμε στην επόμενη ενότητα, που είναι για την ανοιχτή επιστήμη, λοιπόν, στην τελευταία ενότητα των παρουσιάσεων. Με την κυρία Ζωή Κούρνια από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών και Ακαδημία Αθηνών και την πρωτοβουλία RDA, που μας μιλήσει για τις δικές τους δράσεις. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία σας. Πραγματικά όλες οι ομιλίες, επειδή παρακολούθησα και χθες, ήταν εξαιρετικές. Και νομίζω φέρνουν πιο κοντά την κοινότητα και βλέπουμε και από διάφορες πλευρές όλες τις δραστηριότητες που γίνονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πού μπορούμε να απευθυνθούμε, ποιος είναι υπεύθυνος γιατί και αν θέλουμε κάποια βοήθεια εμείς θέλουμε να προσφέρουμε κάτι.
σε ποιο φορέα μπορούμε να απευθυνθούμε. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα ερευνητικά δεδομένα και κάποια εργασία που κάναμε μέσα στην πανδημία και για τους στόχους των δεδομένων της πανδημίας, όπως θα συζητήσουμε, καθώς και μια πρωτοβουλία που έχουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος NIFOS, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης ή European Open Science Cloud. Εγώ εργάζομαι στο Ίδρυμα Ετροβιολογικών Ερευνών. Δεν θα σας πω πολλά γι' αυτό, γιατί μίλησε χθες εκτεταμένα ο κύριος Θάνος. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο συνδυάζει τη βασική και την κλινική έρευνα με απότερο σκοπό τις βιοιατρικές εφαρμογές και έχει εκτεταμένη δράση στον καιρό της πανδημίας με τις δράσεις τις οποίες ανέφερε χθες ο κύριος Θάνος. Σήμερα λοιπόν εγώ θα επικεντρωθώ στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα ερευνητικά δεδομένα και συγκεκριμένα σε μια ομάδα δράσης για τον COVID-19, όπου απότερο σκοπός ήταν η δημιουργία καλών πρακτικών και προτάσεων για τη διαχείριση αυτών των δεδομένων. Λοιπόν, ουσιαστικά η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα ερευνητικά δεδομένα, η RDA, έχει το όραμα οι επιστήμονες, οι ερευνητές να μπορούν να προσφέρουν ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς επίσης και να μπορούν να προσφέρουν επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών. Και ουσιαστικά η αποστολή του είναι να γεφυρώνει κοινωνικά και τεχνολογικά εμπόδια, διευκολύνοντας την ανοιχτή πρόσβαση και κοινοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Και αυτό το κάνει φέρνοντας όλη την κοινότητα, την παγκόσμια κοινότητα μαζί, διώχνοντας όλα τα εμπόδια που μπορούν να υπάρχουν, και έχει αυτή τη στιγμή 11.000 μέλη μέσα από 146 χώρες, οπότε βλέπουμε ότι είναι μια τεράστια πρωτοβουλία. Τα μέλη λοιπόν του RDA δουλεύουν εθελοντικά μέσα από αυτές τις ομάδες που θα δούμε σε λίγο, ανταλλάσσουν γνώση, ανταλλάσσουν ανακαλύψεις, συζητούν εμπόδια και λύσεις και σχεδιάζουν στρατηγική ώστε να μπορούν να ομογενοποιούν στάνταρ στα δεδομένα που αφορούν την επαναληψιμότητα, τη διατήρηση των δεδομένων, καλές πρακτικές για αποθετήρια δεδομένων, διαλειτουργικότητα των δεδομένων, το πώς θα αναφέρεται κανείς στα δεδομένα, μητρώα δεδομένων και μεταδεδομένα. Οπότε ουσιαστικά όποιος συμφωνεί με αυτές τις αρχές της ανοιχτότητας και όλα αυτά που είπαμε, μπορεί να γίνει μέλος, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μπορεί να ακολουθήσει και να συμμετέχει σε αυτές τις ομάδες του RDA, στις οποίες θα συζητήσω σε λιγάκι. Και βέβαια μπορείτε να βοηθήσετε σε πάρα πολλούς τομείς, εάν βοηθήσετε και συμμετέχετε σε αυτήν την πρωτοβουλία, που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών που αφορούν τα δεδομένα. Εδώ έχω και την παρουσίαση του Οκτωβρίου του 2020, από όπου έχω πάρει και αυτά τα slides, οπότε αν κάποιος θέλει μπορεί να δει και την πλήρη παρουσίαση του RDA. Εδώ σε αυτό το slide βλέπουμε ποιοι συμμετέχουν στο RDA, κυρίως βλέπουμε 70% ότι προέρχονται από το χώρο των επιστημών, αλλά έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, όπως για παράδειγμα από κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς. Και αν δούμε και την τεχνογνωσία που υπάρχει πίσω από τα μέλη του RDA, οι περισσότεροι φυσικά είναι ερευνητές, αλλά υπάρχουν και από την επιστήμη βιβλιοθηκών και επίσης καθηγητές, υπάρχουν IT specialists και βέβαια και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το RDA έχει εξελιχθεί σε μια πρωτοβουλία κυρίως ευρωπαϊκή, δηλαδή βλέπουμε ότι πάνω από 50% αφορούν μέλη της Ευρώπης και η δεύτερη έρχεται η Βόρεια Αμερική. Το RDA είναι πολύ ενεργό και στην Ελλάδα. Το Αθηνά με την Έλλη και τον Φώτη είναι οι Node Coordinators, οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς. Σε αυτούς αρχικά απευθύνθηκα και εγώ για να γίνω μέλος στο ελληνικό Node. Και το site RDA in Greece, που βρίσκεται εδώ, μπορείτε να το ανοίξετε, προσφέρει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν και στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Τώρα, ουσιαστικά, το RDA αυτό που κάνει είναι να κάνει προτάσεις και να εξάγει αποτελέσματα σε τομείς όπως η διαχείριση δεδομένων, η συλλογή και περιγραφή των δεδομένων, ταυτοποίηση, αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων, διάχυση, σύνδεση, έβρεση δεδομένων και επίσης πολιτικές, νομική συμμόρφωση και ικανότητες στα δεδομένα, που όλα αυτά ουσιαστικά αποτελούν τους πυλώνες για τους οποίους δουλεύουν οι ομάδες, οι θεματικές ομάδες του RDA, που μπορούμε να δούμε εδώ. Σε σύνολο υπάρχουν 94 ομάδες με διάφορες θεματικές περιοχές, οι οποίες συναντιούνται, εξαρτάται από την αναγκαιότητα της κατάστασης, μηνιαία, εβδομαδιαία, όσον αφορά το working group του COVID, το οποίο θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Οι συναντήσεις ήταν πάρα πολύ εντατικές, με 2 και 3 φορές την εβδομάδα, ώστε να βγουν κάποιες καλές πρακτικές για τη διαχείριση των δεδομένων, που άρχιζαν και τα παράγανε οι ερευνητές μαζικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που διαπίστωσα και εγώ σαν καινούριο μέλος, ήταν ότι υπάρχει πάρα πολύ όρεξη, ανοιχτότητα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες κοινοποιήσεις σε καλές πρακτικές όσον αφορά τα δεδομένα. Οπότε, να περάσουμε λίγο στο group, στο working group του RDA COVID-19, το οποίο δημιουργήθηκε αμέσως, πολύ σύντομα, αμέσως μετά την έξαρση της πανδημίας και είχε σκοπό να ορίσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές μέσα στην πανδημία, για να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο μέλος να ακολουθήσει καλές πρακτικές τη διαχείριση των δεδομένων που παρήγαγε ή που προσλάμβανε. Έτσι, ουσιαστικά, οι συναντήσεις, αυτές που σας είπα, οι εβδομαδιαίες ή και 2 φορές την εβδομάδα, έγιναν για να αναπτύξουμε προτάσεις, ώστε να βοηθήσουμε και τους ερευνητές, αλλά και τους policy makers, ώστε να αυξήσουμε ή να μεγιστοποιήσουμε την έγκαιρη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, προφανώς για το καλό της υγείας και της κοινωνίας. Αρχικά το RDA είχε 4 πυλώνες, τα κλινικά δεδομένα, τα δεδομένα από ομικές τεχνικές, επιδημιολογικά δεδομένα και από κοινωνικές επιστήμες. Σε αυτούς τους 4 πυλώνες υπήρχαν και άλλα 4 θεματικά groups, τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε, διατάσσονται οριζόντια, γιατί εντάσσονται και στα κλινικά και στα ομικά και στα επιδημιολογικά και στις κοινωνικές επιστήμες, όπου είναι πώς η κοινωνία μπορεί να συμμετέχει για το διαμοιρασμό των δεδομένων μέσα στην πανδημία, τα δεδομένα που παράγονται μέσα στην πανδημία, κάποια νομικά και ηθικά ζητήματα επίσης μέσα στην πανδημία και τέλος πάρα πολύ σημαντικό το software, το λογισμικό, το οποίο παράγεται για να μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα που παράγονται. Οπότε ουσιαστικά είναι 8 ομάδες που δημιουργήθηκαν και τα αποτελέσματα ουσιαστικά ήταν καλές πρακτικές για κάθε από αυτά τα subgroups που βλέπετε εδώ με πράσινο και καφέ, κατευθυντήριες γραμμές καλών πρακτικών και κάποιες συστάσεις για τους ερευνητές, ώστε να μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα να έχουν την ποιότητα που χρειάζεται για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους και να υπάρχει πάντα να είμαστε μέσα στο FAIR Principles. Τα αποτελέσματα του COVID-19 Working Group στο συγκεκριμένο Group Omics, εγώ εντάχθηκα, δηλαδή, εάν δείτε εδώ τις 4 πράσινες κατηγορίες, εγώ συμμετείχα ενεργά, όχι σε όλα τα groups φυσικά, γιατί όπως σας είπα ήταν πολύ εντατική η συμμετοχή, συμμετείχα στο group της ομικής, το οποίο φυσικά αντιμετωπίζει ένα τεράστιο boom σε δεδομένα, οπότε έπρεπε κάπως να φτιαχτούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα διαχειριστούν όλα αυτά τα terabytes, petabytes of data. Και αυτό που είπα και πριν, να δούμε να υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές για τους ερευνητές για το πώς μπορούν να κοινοποιήσουν αυτά τα δεδομένα όσον αφορά δεδομένα για τον ιό, δεδομένα για τον host, δεδομένα δομικά, δομικής βιολογίας,
μεταβολομικά και, και λιπιδομική. Οπότε αυτές ήταν οι κατηγορίες τις οποίες εστιάσαμε. Και πιο συγκεκριμένα η δικιά μου δουλειά είχε να κάνει με καλές πρακτικές για τα δομικά δεδομένα, όπου αναγνωρίστηκαν ουσιαστικά τα αποθετήρια στα οποία τοποθετούνται τα δομικά δεδομένα για τον COVID, όπου είναι το πολύ γνωστό μας protein data bank και κάποια άλλα αποθετήρια που επίσης είναι πολύ γνωστά, όπως και το GDHH της Κίνας. Επίσης, το πού μπορούμε να βρούμε δεδομένα τα οποία έχουν παραχθεί, γιατί μέσα από αυτές τις δομές γίνονται διάφοροι υπολογιστοί, μοριακές προσομοιώσεις με τον στόχο, με τους διάφορους στόχους που μπορεί να είναι η spike protein, η 3CL Pro και διάφορες άλλες πρωτεΐνες που εκφράζει ο ιός, αλλά και η σύνδεσή του με τον υποδοχέα στον άνθρωπο, με απότερο στόχο φυσικά το σχεδιασμό νέων θεραπευτικών μικρών μορίων ή και αντισωμάτων που μπορούν να δράσουν κατά του ιού. Οπότε έγινε μια τεράστια έκρηξη δεδομένων και αναγνωρίσαμε ότι το αποθετήριο στο οποίο τελικά η κοινότητα κατέληξε να αποθέτει όλες τις προσομοιώσεις είναι το COVID Molsi με συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού BioXL, που είναι Center of Excellence στις μοριακές προσομοιώσεις, και το Molsi που είναι Center of Excellence στις μοριακές προσομοιώσεις στις ΗΠΑ. Σε αυτό το site μπορείτε να βρείτε όλες τις τροχές που εναποθέτουν οι ερευνητές όσον αφορά τη μελέτη δομικής βιολογίας. Επίσης, συντάχθηκε κατάλογος για το format των δεδομένων αλλά και των μεταδεδομένων, τα standards δηλαδή που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, την ηλεκτρονική μικροσκοπία, τη φασματοσκοπία NMR, τη φασματοσκοπία σκέδασης νετρονίων, τις μοριακές δυναμικές προσομοιώσεις, αλλά και το σχεδιασμό φαρμάκων μέσω υπολογιστή. Οπότε συντάχθηκε ένας κατάλογος, το οποίο μπορείτε να το βρείτε μέσα στο Omics Group. Το timeline ήταν πάρα πολύ πιεστικό, διότι ξεκινήσαμε ουσιαστικά με ένα πρώτο draft release αυτών των καλών πρακτικών στις 24 Απριλίου, και όπως σας είπαμε, 2 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Στις 8 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το τελικό κείμενο των καλών πρακτικών, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του RDA. Εδώ βλέπουμε τους συμμετέχοντες στο Omics Group. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλοί και μπορώ να βεβαιώσω ότι η πλειοψηφία αυτών ήταν ενεργή στο group. Και να δω αν έχω... Ναι, μέσα στην παρουσίαση υπάρχει και το link. Α, νομίζω στο πρώτο slide μου θα δείτε το link όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες καλών πρακτικών για το διαμοίρασμα των δεδομένων σε ομική κλινικά δεδομένα. Για να γυρίσω πίσω στο slide μου, με τα groups, σε κλινική, ομικά δεδομένα, επιδημιολογία, κοινωνικές επιστήμες και όσον αφορά το λογισμικό και καλές πρακτικές για το διαμοιρασμό των δεδομένων. Θα τελειώσω λοιπόν αυτή την ενότητα και θα χαρώ να πάρω τις ερωτήσεις στο τέλος και τα τελευταία 3-4 λεπτά θα μιλήσω για μια άλλη πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει μέσω ενός προγράμματος που συντονίζεται από την ΕΔΙΤΕ, τον ύφος Europe, το οποίο ανήκει στο European Open Science Cloud. Το όραμα του European Open Science Cloud είναι να σταματήσει το fragmentation όλων των δεδομένων και όλων των υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποδομές όπως το EGI, το EU Data, το GEANT, το OpenAIRE, να ενοποιηθούν όλα αυτά, να υπάρχει διαδραστικότητα με τα ESFRI, ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε ένα ενιαίο federated μοντέλο ουσιαστικά, το οποίο θα μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα σε όλους τους ερευνητές, χωρίς να χρειάζονται οι ερευνητές να πηγαίνουν σε διάφορα portals και να ψάχνουν. Οπότε, μέσα από τα FAIR principles, τα οποία στηρίζουν, είναι ο βασικός λίθος του European Open Science Cloud, φτιάχνεται αυτό το επιχείρημα, το European Open Science Cloud, το οποίο στηρίζει ουσιαστικά
αυτό το πυλώνα που θα είναι κεντρικός στο να μπορεί να γίνεται η διαχείριση όλων των δεδομένων σύμφωνα με τα FAIR Principles. Το European Open Science Cloud αποτελείται από regional projects, τα οποία δηλαδή στην Ευρώπη τμηματικά κάποιες χώρες διαχειρίζονται. Εδώ βλέπουμε κεντρική Ευρώπη, τη διαχειρίζεται το EOS Pillar. Το EOS Synergy διαχειρίζεται Ισπανία, Πορτογαλία και κάποιες άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Η Βόρεια Ευρώπη διαχειρίζεται από το EOS Nordic. Ενώ στα Βαλκάνια οι ΕΔΙΤΕ σαν συντονιστή συντονίζει τον Infos Europe. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες κάνουν μαζί το European Open Science Cloud. Οπότε, ουσιαστικά, το πρόγραμμα NIFOS είναι αυτό στο οποίο εμπλέκομαι μέσω της ΕΔΙΤΕ και ουσιαστικά βοηθάει την ανοιχτή επιστήμη, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτές υποδομές. Μέσα από το NIFOS Europe δημιουργήσαμε ένα κανάλι Fast Access μέσα από το οποίο οι ερευνητές στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια, μπορούν γρήγορα να λάβουν access, πρόσβαση, σε υπολογιστικές υποδομές, όπως είναι το HPC και το cloud, σε tools για να μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα τους, storage services, δηλαδή να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους, θεματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το COVID-19, και η πρόσβαση γίνεται πολύ εύκολα, με ένα email σε αυτή εδώ τη διεύθυνση μπορείτε να καταθέσετε το αίτημά σας και να αναφέρετε για ποιο σκοπό θα θέλατε να έχετε πρόσβαση μέσα σε αυτές τις υποδομές και σας υπόσχομαι ότι η πρόσβαση είναι πραγματικά πολύ άμεση. Εδώ περιγράφεται ακόμα λίγο πιο αναλυτικά το τι χρειάζεται να στείλετε στο email. Είναι πολύ απλό, μπορείτε να το διαβάσετε και στη συνέχεια στην παρουσίαση όταν θα έχετε και τα slides. Περιγράφετε τι θέλετε να κάνετε σε σχέση με την πανδημία και φυσικά έχει να κάνει με υπολογιστικά δεδομένα και υπολογιστική πρόσβαση. Ήδη έχει γίνει ένα allocation στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου όπου εξετάζεται το Network-Based Multiomics Integration για drug repurposing. Επίσης, όπως σας είπα, δίνεται πρόσβαση σε θεματικές υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν τον σχεδιασμό φαρμάκων μέσω υπολογιστή. Είναι υπηρεσίες που έχει αναπτύξει το εργαστήριό μου και έχουν γίνει integrate αυτή τη στιγμή στο NIFOS Europe. Σαν πρώτη επιλογή έχουμε το Game Bioserver, μέσα στον οποίο μπορεί κανείς να κάνει αξιολόγηση δεδομένων εικονικής αξιολόγησης, δηλαδή μπορεί να ανεβάσει ένα dataset από εικονική αξιολόγηση και μέσα από αυτό το server να γίνει ένα filtering, clustering και visualization των ενώσεων ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επιλογή ενώσεων που θα προχωρήσουν σε προκλινικές δοκιμές. Εάν υπάρχει ήδη κάποιο μόριο το οποίο είναι ενεργός αναστολής, αναστολέας κάποιες από τις πρωτεΐνες του ενζήμου. Έχουμε ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιστοποιήσει την ενεργότητα, τη δραστικότητα αυτού του μορίου. Το EFMM σας δίνει παραμέτρους για την πραγματοποίηση μοριακών δυναμικών προσομοιώσεων. Υπάρχει και η επιλογή του nanocrystal, μέσα από το οποίο μπορούμε να σχεδιάζουμε νανοσωματίδια πάνω στα οποία μπορεί να προσδεθούν μικρά μόρια για πιο efficient drug delivery και τέλος κάποια ανάλυση για πρωτεϊνικές κοιλώτες τις οποίες μπορούν να προσδεθούν μικρά μόρια. Και σιγά σιγά να κλείσω και εγώ την παρουσίαση λέγοντας ότι το European Open Science Cloud πολύ σύντομα προσφέρει networking, computing, storing, sharing and discovery, data management, processing and analysis, security and operations και training. Και φυσικά ο απότερος στόχος, και έχω εδώ ένα case study, ένα example, να μπορούμε να εξάγουμε συσχετήσεις για το πώς ομαδοποιούνται διάφορες ομάδες ασθενών
μέσω μηχανικής μάθησης, δηλαδή γνωρίζουμε ήδη ότι ναι, οι ασθενείς κολλάνε COVID-19, όμως αυτοί οι ασθενείς έχουν διαφορετικές αποκρίσεις στον ιό και έτσι μπορούν να ομαδοποιηθούν διαφορετικά. Οπότε το European Open Science Cloud θα μπορούσε να βοηθήσει με την ανάλυση δεδομένων από ομική, από biomarkers, μέσω μηχανικής μάθησης, μέσω θεματικών υπηρεσιών που προσφέρει το European Science Cloud, που ουσιαστικά έχουν σχέση με datasets και μηχανική μάθηση, να υπάρχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο computing service που απαιτείται για να γίνει η ανάλυση της μηχανικής μάθησης, να μπορεί στη συνέχεια να αποθηκεύεται η πληροφορία και η πληροφορία αυτή στη συνέχεια να πηγαίνει σε αποθετήρια, όλα μέσα στο European Science Cloud ενοποιημένα, όπου θα υπάρχει και ανοιχτή πρόσβαση σε όλη την επιστημονική κοινότητα και στο κοινό βεβαίως. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι η ανοιχτή επιστήμη, η παγκόσμια ανοιχτή επιστήμη, πραγματικά μπορεί να είναι ένας πυλώνας και ένας οδηγητής για την νέα πραγματικότητα την οποία βιώνουμε με τα μεγάλα δεδομένα και να μπορέσει να δημιουργήσει καινούργιες επιστημονικές ανακαλύψεις και να βοηθήσει στην πανδημία και σε λύσεις καινοτόμες. Και κλείνω την παρουσίασή μου αυτή, να σας ευχαριστήσω με το link του NIFOS Europe και θα χαρώ να απαντήσω στη συνέχεια σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κούρνια. Ευχαριστούμε για την εισήγηση αυτή. Βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή για να κλείσουμε την ενότητα των παρουσιάσεων, τον κύριο Φώτη Σωμόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και θα μας μιλήσει για τις δικές του δράσεις σε αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε, φαντάζομαι, κανονικά και βλέπετε και τη διαφάνιση. Πολύ ωραία, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και θα δώσω συγχαρητήρια για την εξαιρετική οργάνωση και όλη τη θεματολογία που έχει, που έχει περάσει ως τώρα. Από τη δικιά μου μεριά θα συνεχίσω ακριβώς πάνω σε αυτά που ανέφερε η κυρία Κούνια πριν, κάνοντας μια μικρή μετακίνηση προς το λογισμικό. Και αυτό που ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να μιλήσω για προσπάθειες που έχουν γίνει τους τελευταίους 9-10 μήνες χοντρικά, πάνω σε ανοιχτό λογισμικό και σήμερα για το FAIR λογισμικό. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ χαρακτηριστικό quote, το οποίο το ενστερνίζομαι απολύτως. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για δεδομένα, να είναι πολύ καλά τα δεδομένα, να είναι FAIR τα δεδομένα, να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, καλής ποιότητας κτλ., το οποίο συμφωνώ φυσικά απόλυτα. Αλλά από την άλλη υπάρχει και το εξής χαρακτηριστικό, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους όγκους δεδομένων. Το να έχει κάποιος πάρα πολύ καλά και τέλεια δεδομένα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αν δεν έχεις τη δυνατότητα να τα αναλύσεις. Και καλώς ή κακώς αυτό σημαίνει λογισμικό και κατά την πλειοψηφία μιλάμε για ερευνητικό λογισμικό. Αυτό σαν έννοια και σαν πράξη υφίσταται σε πολλά σημεία του κύκλου της έρευνας. Ξεκινώντας από το κάπως να μπορέσει να μαζέψει τις δημοσιεύσεις οι οποίες απαιτούνται για να προχωρήσει με την έρευνά του, πώς θα σχεδιάσει την ερευνητική κατεύθυνση, πώς θα παράξει τα δεδομένα πολλές φορές. Η ανάλυση αυτή καθ' αυτή προφανώς είναι κατεξοχήν πλέον με εργαλεία λογισμικού, με υπηρεσίες οι οποίες βοηθάνε στο να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση είναι το Galaxy, όπως έχει αναφερθεί πριν. Και τέλος, να εξασφαλίσει κάποιος ότι αυτό μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει παραπέρα. Άρα θα είναι μια καλή ποιότητα έρευνας που μπορεί να βασιστεί κάποιος στην συνέχεια. Αυτός ο κύκλος και η ανάγκη αυτή και για το λογισμικό έγινε ακόμα πιο έντονη με τις τρέχουσες καταστάσεις με την πανδημία. Το γεγονός ότι το λογισμικό είναι αναγκαίο είναι λίγο πολύ γνωστό, αν όχι με δεδομένα, τουλάχιστον το νιώθει κανείς. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει και πολύ πιο συστηματικές μελέτες. Αυτό είναι μια σχετικά πρόσφατη, η οποία έχει γίνει αποκλειστικά στην Αγγλία, αλλά έγινε σε αρκετά μεγάλη έκταση. Και η ερώτηση ήταν πρώτον αν γίνεται χρήση λογισμικού, και προφανώς η απάντηση ήταν γύρω στο 92%,
Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι όταν κάποιος κάτσει να σκεφτεί θα μπορούσα να κάνω έρευνα χωρίς λογισμικό, διαπιστώνουμε ότι περίπου 70% είναι ότι θα ήταν αδύνατο να προχωρήσω τη δουλειά μου, θα ήταν αδύνατο να κάνω τη δουλειά μου ουσιαστικά χωρίς λογισμικό. Τι συμβαίνει λοιπόν, και τώρα είναι η σύνδεση με την ανοιχτή επιστήμη και το FAIR. Υπάρχει μια τάση κάποιος να θεωρεί ότι το λογισμικό, εντάξει, είναι ένας τύπος δεδομένων, ό,τι εφαρμόζεται δεδομένο το κάνουμε στο λογισμικό και είναι όλα εντάξει. Το οποίο ισχύει ως ένα βαθμό, αλλά όχι τόσο. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες προφανώς. Και αναφέρω κάποιες πολύ βασικές. Το πιο προφανές είναι ότι συνήθως κάνουν τα δύο δεν τα γίνουν site. Κανένας από τους δύο δεν αναφέρονται. Πολύ σπάνια το λογισμικό, τώρα τελευταία σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα, κυρίως ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η γενικότερη πολιτική για τα φέρε δεδομένα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις τόσο δεδομένων όσο και του λογισμικού. Υπάρχουν τα licenses για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και τα δεδομένα και το λογισμικό και κάποιες άλλες ομοιότητες. Στα licenses έχω ένα ερευνητικό, θα το πιάσω σε λίγο πάλι. Υπάρχουν και κάποιες σχεδόν ομοιότητες με τη λογική ότι κάποιος μπορεί να βασιστεί τόσο σε δεδομένα όσο και σε λογισμικό για να συνεχίσει παραπέρα. Να είναι η βάση για να προχωρήσει παρακάτω. Και τα δύο έχουν κάποιες εξαρτήσεις είτε από το λογισμικό είτε από το υλικό το οποίο βασίζονται. Και στα δύο μπορεί να ισχύει και το λογισμικό αυτό. Αλλά τώρα πάμε και στις διαφορές, οι οποίες διαφορές είναι αρκετά έντονες. Πρώτον, όταν θέλουμε κάποιος να περιγράψει το λογισμικό, υπάρχουν συνήθως πολύ μεγαλύτερος αριθμός και αρκετά πολύπλοκες εξαρτήσεις από ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω. Όταν μιλάμε για την επανάχρηση λογισμικού, εδώ αρχίζει να γίνεται λίγο πιο χαοτική κατάσταση. Μιλάμε για να το χρησιμοποιήσει και να όσο έχει, να μπορεί να το εκτελέσει κάπως. Είχα ομιλία. Μιλούσα. Να μπορέσει κάποιος να επαναλάβει την ίδια διαδικασία, να την αναπαράξει ή να την επεκτείνει. Όλα αυτά είναι διαδικασία της επανάχρησης σε έναν βαθμό. Και το κύριο και το πιο σημαντικό είναι ότι τα εργαλεία μπορούν να, το λογισμικό μπορεί να συνδεθεί σε μια ροή εργασίας. Δηλαδή το ένα να δώσει την είσοδο για κάποιο επόμενο, να δώσει την είσοδο για κάποιο επόμενο και να φτιάξει μια πάρα πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Το οποίο στην πράξη είναι κάτι που συμβαίνει σε οποιαδήποτε ερευνητική μελέτη, συμπεριλαμβανομένου προφανώς της μελέτης για την πανδημία στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Οπότε η πρώτη και κατεξοχήν ανάγκη είναι εφόσον υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Ωραία, ας δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα FAIR principles, το findable, accessible, interoperable και reusable που έχουμε για τα δεδομένα και υπάρχει τόσος δώρος, στο λογισμικό. Έγινε ήδη μια προσπάθεια πριν από λίγο καιρό. Χρησιμοποιήσαμε σαν βασικό ορισμό του ερευνητικού λογισμικού, αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά, το οποίο υπάρχει, έχει κάποιες ασάφειες, είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον είναι μια καλή αρχή για να ξεκινήσει κάποιος την περιγραφή. Μία παρατήρηση που αξίζει να κάνω σε αυτό το σημείο, δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω όλες τις διαφορές μεταξύ των FAIR για software και FAIR για δεδομένα, αλλά υπάρχει μία διαφορά η οποία θα αξίζει κάποιος να την παρατηρήσει. Υπάρχει το ερευνητικό λογισμικό τίνει να φτιάχνεται πάντα ως ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό, το οποίο είναι απόλυτο σωστό και είναι ο στόχος όλων μας ως έναν βαθμό. Αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε για FAIR λογισμικό, δεν σημαίνει απαραίτητα μιλάμε για ανοιχτό. Υπάρχει μια ξεκάθαρη επικάλυψη των δύο καταστάσεων. Αλλά το να είναι κάποιο FAIR, να είναι findable, accessible, interoperable, reusable, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ανοιχτό λογισμικό. Όλα καλά. Υπάρχει μια θεωρία προφανώς ότι μιλάμε για FAIR research, software, λογισμικό, το οποίο μπορεί κάποιος να ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες. Αλλά αν πάμε στην πράξη, η ερώτηση είναι τι πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ είναι που έρχονται οι πρωτοβουλίες, τα δίκτυα, οι υποδομές, όπως το Research Data Alliance που ανέφερε πριν η κυρία Κούρνια, όπως το ELIXIR που ανέφερε πριν από τον κύριο Ρέτσκο. Και πρακτικά έχουμε τις εξής δύο καταστάσεις. Μία είναι να δοθούν στους ερευνητές, στους επιστήμονες, πολύ συγκεκριμένα βήματα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με μικρό σχετικά κόπο, αλλά μεγάλες απολαβές. Αυτό είναι κοιτώντας ξεκινώντας με τη μεριά των ερευνητών. Και από την άλλη πλευρά είναι να οριστούν οι πολιτικές, οι κατευθύνσεις σε γενικές γραμμές, οι οποίες θα ενθαρρύνουν αυτές τις εφαρμογές, αυτά τα μικρά βήματα. Οπότε θα μιλήσω και για τα δύο. Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα για το group που αναφέρθηκε η κυρία Κούρνια, γιατί έγινε αρκετά αναλυτική περιγραφή. Πολύ συνοπτικά, ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια η οποία ζητήθηκε από την Κομισιόν, από το RDA, να προχωρήσει, καθώς ήταν
ο κατεξοχήν φορέας για διαμοιρασμό δεδομένων. Ήταν πολύ σύντομη, μιλάμε για τον ξεκίνησε επίσημα τον 1 Απριλίου και όταν λέω ξεκίνησε επίσημα, τα πρώτα άτομα που μαζεύτηκαν και είπαν ότι θα αρχίσουμε να το κάνουμε. 30 Ιουνίου ήταν η τελική version και μιλάμε για ένα κείμενο που ήταν 140 σελίδες plus. Σαν διαδικασία ήταν εξαντλητική, όπως ανέφερε και η κυρία Κούρνια, το αναφέρω συνεχώς. Ήταν συνεχώς, κάνα 2 εβδομάδες υπήρχε μια συνάντηση, συν συναντήσεις των συντονιστών, συν επιμέρους συναντήσεις μεταξύ ομάδων, για να υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση όλες τις διαδικασίες, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Τους στόχους τους ανέφερε πριν, δεν θα τους αναφέρω ξανά. Πρακτικά είναι, πιάνει και τη μεριά των ερευνητών, δηλαδή και το κομμάτι των μικρών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, αλλά και από την άλλη μεριά των χρηματοδοτικών φορέων, των μεγάλων φορέων, αν θέλετε, ή και ακόμα και των εκδοτικών οίκων, στο πώς μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε πιάνουν και τις δύο περιπτώσεις. Θα δώσω μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του research software, το οποίο είχα τη χαρά να συντονίζω με κάποιους άλλους, και στο οποίο δόθηκαν κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις ακριβώς για αυτό το πράγμα. Όπως ανέφερα, ο στόχος ήταν πάντα να δοθούν ξεκάθαρες πρακτικές. Όταν μιλάμε για τους ερευνητές, η οδηγία ήταν αυτές τις 6 κατευθύνσεις που τελικά δόθηκαν να ακολουθούνται όσο πιο στενά γίνεται, γιατί ουσιαστικά εξασφαλίζει τόσο τη βελτίωση του ερευνητικού περιβάλλοντος με τη λογική καλύτερη ποιότητα κώδικα, καλύτερη ποιότητα λογισμικού, καλύτερη ανάλυση των δεδομένων ουσιαστικά, τόσο από τους ίδιους, μιλώντας για 6 μήνες μετά, αλλά και από την υπόλοιπη ερευνητική κοινότητα. Αλλά πέρα από αυτό, ο στόχος ήταν και για τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, οι ερευνητές, καλώς και κακώς, έχουν ένα στόχο πάντα αυτό να το δημοσιεύουν. Εάν λοιπόν οι εκδοτικοί οίκοι έχουν σαν απαιτούμενο κάποιες αυτές τις πολιτικές, τις πρακτικές, να τις ζητάνε κατά τη διάρκεια της υποβολής των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αυτό θα είναι σίγουρα ένα καλύτερο κίνητρο για να τις αξιοποιήσουν. Απ' την άλλη, ο συγκεκριμένος στόχος για τους χρηματοδοτικούς φορείς, για αυτούς που δίνουν τις κατευθύνσεις, ήταν πρακτικά να γίνει κατανοητή όλη η δουλειά που γίνεται πολλές φορές πίσω από το αποτέλεσμα, το τι απαιτείται. Και εκεί δόθηκαν κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς αυτούς. Το κείμενο είναι διαθέσιμο, είναι εκτός όσο μπορείτε να το δείτε, δεν είναι κάτι... είναι φτιαγμένο με τη λογική να το βλέπει κάποιο σαν ενότητα ή αναστοχία ακριβώς αυτό που θέλει και όχι να το δει κάποιο εξ ολοκλήρου, γιατί είναι, όπως ανέφερα πριν, ένα κείμενο 150 σελίδων. Αυτό δεν ήταν μια μοναδική προσπάθεια, αλλά είναι ευτυχώς κάτι το οποίο έχει έρθει πολύ κοντά με αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται αλλού. Εδώ αναφέρω μόνο κάποιες χαρακτηριστικές, όπως είναι το European Open Science Cloud, το ELIXIR, το Research Software Alliance και το Force 11, όλοι αυτοί είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να κινηθούν όλοι προς την κατεύθυνση του λογισμικού, να λάβει την αναγνώριση και την αξία που ούτως ή άλλως το αρμόζει στα πλαίσια των ερευνητικών, της έρευνας μάλλον. Και επίσης είμαι εξαιρετικά χαρούμενος να δω ότι πριν από μερικές μέρες, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε σαν πολιτική, μάλιστα πολιτική, σαν κείμενο, αυτές τις 6 συστάσεις για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί πλέον τα FAIR σε διάφορα κομμάτια. Και τόσο τα κομμάτια του RDA για το λογισμικό, όσο και οι καλές πρακτικές που έχουν προκύψει από το ELIXIR, όσο και η ίδια η εκτίμηση του πώς τα FAIR principles μπορούν να γίνουν για το λογισμικό, όλες αυτές συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δημοσίευση της Κομισιόν. Πάμε τώρα στο κλείνοντας, θέλω να πω ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί είμαστε σχεδόν στην αρχή. Έχουν υπάρξει πολύ γρήγορες προσπάθειες, πολύ καλές προσπάθειες, αλλά εάν δει κάποιος την αντιστοίχηση με το τι συμβαίνει με τα δεδομένα και το λογισμικό, αυτή τη στιγμή το λογισμικό αντιμετωπίζεται όπως τα δεδομένα πριν από περίπου 10-15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι ερευνητές αναπτύσσουν το δικό τους λογισμικό. Και είναι πολύ λογικό γιατί και απαιτείται συγκεκριμένη γνώση που δεν μπορεί να έχει ο καθένας. Και από την άλλη υπάρχει και το πρακτικό θέμα ότι αυτοί που έχουν τη γνώση για να αναπτύσσουν ερευνητικό λογισμικό είναι λίγοι. Και συνήθως κοστίζουν αρκετά. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο κάποιος να τους έχει σε μια ομάδα, ειδικά αν αυτή η ομάδα είναι σχετικά μικρή.
Επομένως, υπάρχουν καλές πρακτικές. Το ELIXIR, όπως ανέφερα και πριν, έχει βγάλει κάποιους τέτοιους κανόνες, τους οποίους τους στηρεί και τους προσπαθεί να τους εφαρμόσει στο μέγιστο δυνατό με διάφορες πολιτικές εντός του ίδιου του δικτύου. Αλλά αυτές είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν παντού. Μια δεύτερη προσέγγιση είναι αυτό που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως μια καλή, ως ένα καλό εργαλείο για να κάποιος να καταλαβαίνει πού κατευθυνόμαστε, και είναι το αντίστοιχο του Data Management Plan. Με την ίδια λογική, και αυτό βοηθάει κάποιος να καταλαβαίνει πού θέλει να προχωρήσουμε. Να βοηθάει λίγο να σκέφτεται ένα βήμα πριν ποιο είναι το λογισμικό που θέλω να αναπτύξω, τι θέλω να κάνω, ποια είναι τα κύρια συστατικά του, πώς είναι διαφορετικοί ρόλοι που εντάσσονται σε ένα τέτοιο ερευνητικό πρόγραμμα, σε μια τέτοια ερευνητική προσπάθεια. Και να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός για τον οποιοδήποτε συμπεριλαμβάνεται στην ανάπτυξη αυτού του λογισμικού. Αυτό σαν τρόπος, που ξαναλέω, είναι απόλυτα αντίστοιχο με το Data Management Plan. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί πλήρως στα πλαίσια του δικτύου του ELIXIR. Αλλά αν κοιτάξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίστοιχες πολιτικές υπάρχουν στην Αγγλία, στο Wellcome Trust. Οπότε πλέον και οι χρηματοδοτικοί φορείς αρχίζουν σιγά σιγά και το αξιοποιούν. Κλείνοντας, ουσιαστικά θέλω να αναφέρω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγο πολύ αυτές οι οδηγίες, αν θέλετε. Οι οδηγίες είναι λίγο ετεροβαρείς αυτή τη στιγμή προς τη μεριά των δεδομένων. Το οποίο καλώς είναι, αλλά γιατί χωρίς τα δεδομένα και χωρίς τα δεδομένα είναι καλά αξιοποιήσιμα, δεν μπορούν να γίνει και τίποτα. Αλλά από την άλλη, το λογισμικό έχει ίση ακριβώς αξία με τα δεδομένα, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Επομένως, η πρώτη κίνηση που μπορούμε να γίνουμε συνολικά σαν ερευνητική κοινότητα είναι να αποδεχθούμε αυτές τις προτάσεις και να τις βάλουμε σαν μέρος της καθημερινής ερευνητικής δουλειάς. Και το δεύτερο είναι αυτές οι πρακτικές να γίνουν και μέρος των πολιτικών. Οι πρακτικές έχουν προέρθει από φορείς όπως είναι το ELIXIR, το RTA, αλλά σιγά σιγά για να μπορέσει αυτό να γίνει μέρος της κουλτούρας, αν θέλετε, και να είναι μέρος της επιστημονικής δραστηριότητας, σαν λογική που κάνω αναφορά σε άλλες δουλειές, αυτό θα πρέπει να φτάσει και σε ένα επίπεδο μεγαλύτερης πολιτικής. Προσπάθειες που γίνονται στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, του European Open Science Cloud και της EAGET είναι εξαιρετικά χρήσιμες, αλλά σίγουρα χρειάζεται και προσπάθεια προς τα εκεί. Με αυτά θέλω να κλείσω την παρουσίαση. Θα ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, προφανώς και από το RDA, από το Software Subgroup, από το ELIXIR, καθώς και από μια πολύ πιο συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται με συμμετοχή του πολλών φορέων ταυτόχρονα. Και οποιαδήποτε ερώτηση είναι απολύτως δεκτή και ευπρόδεκτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμοπούλα. Ευχαριστούμε για την... Πραγματικά το ξεχνάμε καμιά φορά το... Όχι καμιά φορά, το ξεχνάμε το λογισμικό, το ερευνητικό λογισμικό. Το αφήνουμε λίγο σε δεύτερη μοίρα, αλλά ήταν ώρα να ακούσουμε και τη σημαντικότητα αυτού. Περνάμε λοιπόν στις ερωτήσεις, στην ενότητα των συζητήσεων. Έχουμε ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις και... Θα κοιτάξω λίγο, βλέπω μία ερώτηση έχει έρθει στο Q&A, αλλά θυμάμαι ότι υπάρχει και μία που είδα στο chat, οπότε πρέπει... Λοιπόν, ωραία, τη βρήκα. Σχετικά με την... Η ερώτηση είναι η εξής. Σχετικά με την α, ποιότητα αέρα φίλτρου εξαιρεσμού, β, επιστρώσεις αντιμικροβιακές, π.χ. με TO2, έχουν αποτελέσματα για τον κορονοϊό, ιδιαίτερα εισήγηση του ΙΤΑ από τα νανοηλικά. Α, μάλλον είναι τοποθέτηση, δεν είναι... ερώτηση το συγκεκριμένο. Εκτός και αν θέλει ο κύριος Σεταβρυναράκης μπορεί να πει περισσότερα γι' αυτό. Δεν έχω πολλά να πω. Οι χημικές αυτές ενώσεις που έχουν αναπτυχθεί αποτελούν συγκεκριμένα νανοηλικά που βέβαια προστατεύονται από διπλώματα ευρασιτεχνίας. Οπότε δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες ακριβώς είναι αυτές οι χημικές ενώσεις και ποια είναι η ατομική τους σύσταση. Βεβαίως, τα οξύδια του τιτανίου και άλλες φωτοκαταλυτικές ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έχει δειχθεί ήδη ότι έχουν αποτελεσματικότητα περιορισμένη βέβαια απέναντι σε κάποιους ιούς, όχι σε όλους τους ιούς. Ειδικά αυτούς που έχουν γλυκοπρωτεϊνικό φάκελο,
αυτή είναι η για τους οποίους έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτό το οξείδιο. Αλλά μιλάμε για υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά, μπορούν να επιστρωθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή υλικό, είτε είναι στερεά επιφάνεια όπως ένα στίχος, είτε είναι ένα ύφασμα, μια άλλη πλαστική επίστρωση, και να χρησιμοποιηθούν γενικά σε διάφορες περιπτώσεις, ειδικά σε, όπως είπα, σε νοσοκομεία ή χώρους υγειονομικούς ενδιαφέροντος που μας ενδιαφέρει η αντιμικροβιακή προστασία και η ικανότητα να έχουμε αποστηρωμένους χώρους και επιφάνειες, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μην έχουμε νοσοκομιακές μολύνσεις και άλλες επιμολύνσεις που μπορεί να συμβούν. Ευχαριστούμε για την απάντηση. Περνάω στην επόμενη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στις δύο μελέτες Insight 13-14 τα πλάσματα γίνονται pool και τιτλοδοτούνται ή κάθε πλάσμα αντιμετωπίζεται ως διαφορετικό και τιτλοδοτούνται μελετώντα διακριτά. Ναι, υποθέτω απευθύνεται σε μένα αυτή η ερώτηση. Πρώτον να διευκρινίσω ότι πλάσμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή της υπερνοσοποιητικής φερίνης στην Insight 13, ενώ Insight 14 θα επικεντρώσει αρχικά σε μονοκλονικά αντισώματα. Σχετικά τώρα με την ερώτηση αυτή, το προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί είναι προϊόν μιας συνεργασίας 4 ιδιωτικών εταιριών και προς στιγμήν οι λεπτομέρειες της παραγωγής του θεωρούνται εμπιστευτικές, οπότε δεν μπορώ δυστυχώς να απαντήσω με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Ωραία, ευχαριστούμε. Και βλέπω εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Ευχαριστώ για όλες τις ωραίες ομιλίες. Δεδομένα με ασθενή είναι ευαίσθητα, σε αυτό είμαι σίγουρη ότι συμφωνούμε όλοι. Επίσης, οφείλουμε τους σεβασμούς αθανόντες, ασθενείς και τους συγγενείς και το δικαίωμα στην ανωνυμότητα. Δεν είναι όμως εύκολο. Στη δικιά μας δουλειά αναλύσαμε μεγάλο αριθμό ρινοφαρυγγικά. Μήπως θα θέλετε να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, αντί να τα διαβάζω εγώ μισό λεπτάκι να σας βρω στους attendees, για να μας πείτε και από πού είσαστε και τι ακριβώς κάνετε. Μπορείτε να κάνετε unmute τώρα και να μας τα πείτε. Με ακούτε τώρα? Ναι, γεια σας. Ωραία, γεια σας. Ευχαριστώ για τον λόγο. Είμαι η Άρτεμις Χατζηγεωργίου. Είμαι καθηγήτρια βιοπληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Λοιπόν, έγραψα λίγο τι γίνεται. Το πρόβλημα που έχουμε με τα δεδομένα είναι ότι είναι εύκολο σε μερικές φορές, όπως και στη δική μας περίπτωση, τελικά η ανωνυμότητα να μην είναι ανωνυμότητα. Όταν μιλάμε για κάποιους ασθενείς με αριθμό μικρότερος από 30-35 και με θανόντες που στην αρχή της πανδημίας εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν τόσοι πολλοί, ήταν όπως έγραψα πολύ εύκολο να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Αυτά τα δεδομένα, αν τα δώσουμε εμείς με όλες τις πληροφορίες το ιστορικό των ασθενών, θα είναι πολύ εύκολο να το βρει και κάθε άλλος. Και εκεί προσέξαμε εμείς τι θα κάνουμε, αλλά θα ήταν καλό να μην είμαστε μόνοι μας αυτό στο πώς θα το κάνουμε, πώς θα δώσουμε αυτά τα δεδομένα και όταν καταθέσουμε αυτά τα δεδομένα κάπου, ή αν είναι στην Ελλάδα σε ένα μέρος, να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή γι' αυτό. Και έτσι όπως έγραψα, δεν είναι τυχαίο ότι το TCGA και το Biobank που έχουν τέτοια προσωπικά δεδομένα έχουν και κάποιες δικλείδες για το πώς έχεις πρόσβαση σε αυτά. Εκεί ως εκεί, και αν υπάρχει, μια που μιλήσαμε για ανοιχτά δεδομένα και συμφωνώ στα ανοιχτά δεδομένα, πώς ακριβώς θα χειριστούμε αυτή την περίπτωση και σε ποιον επίσης θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει κάποιος το λόγο πριν μιλήσω εγώ. Μπορώ να μιλήσω εγώ. Ναι, ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Πραγματικά είναι πολύ εύστοχη και σωστή. Σε αυτή την οργάνωση, την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Ερευνητικά Δεδομένα, αν παρατηρήσατε, υπήρχε και κλινικό κομμάτι και από όσο γνωρίζω μπορεί να με διορθώσει και ο Φώτης που ήταν επίσης μέλος αυτής της πρωτοβουλίας. Υπάρχουν τα guidelines και μπορώ να κάνω copy-paste στο chat το DOI. Και επίσης οι ομάδες αυτές είναι ακόμα ενεργές. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συμβολή
και το input στην αντίστοιχη κλινική ομάδα για τα δεδομένα ασθενών. Οπότε, αυτές τα guidelines που αναφέρουμε, λοιπόν, έκανα ένα άλλο link copy. Α, μπορώ να το στείλω σε όλους τους attendees, όμως βλέπω. Ωραία. Οπότε, αυτή είναι μία από τις πρωτοβουλίες, η οποία έχει κάποιες καλές πρακτικές για κλινικά δεδομένα που μπορεί να ακολουθηθούν. Αλλά συμφωνώ ότι και με το πλαίσιο το καινούργιο του GDPR είναι πολύ πιο θεσμοθετημένα τα πράγματα και πολύ πιο σαφή, γιατί παλαιότερα η κάθε κλινική εφάρμοζε δικά της πρωτόκολλα, θα έλεγα. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό έχει στηριχτεί και το RDA. Ναι. Πάντως, έχω την εντύπωση, απλά μπορώ να μιλήσω λίγο, ότι στην Ελλάδα ακόμα οι κλινικές είναι πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι και αν το συνδυάσουμε τώρα με τις καινούργιες μεθοδολογίες NGS που μας δίνουν γενετική πληροφορία, θα έπρεπε εκεί να γίνει περισσότερη δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχω θέσει και στο δίκτυο ιατρικής ακριβίας και συγκεκριμένα σε ερευνητές του Αθηνά, οι οποίοι έχουν και τη βιοπληροφορική δράση, και έχω ρωτήσει γιατί δεν υπάρχει εθνικό μητρό ασθενών. Και η απάντηση είναι ότι μέσα σε άκρες, ότι τα νοσοκομεία ουσιαστικά δεν δίνουν τα δεδομένα ή δεν έχουν αυτές τις καλές πρακτικές για να μπορεί να κεντρικοποιηθούν δεδομένα ώστε να έχουμε ένα εθνικό μητρό ασθενών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μετα-ανάλυση, για ομική και για όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα και ξέρω ότι το Αθηνά είναι πρωτοπόρος και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήταν προσωπικά μεγάλη μου χαρά να δω και άλλες δράσεις από το Αθηνά και άλλα ερευνητικά κέντρα προς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Να συμφωνήσω, μιας και αναφέρθηκε το Αθηνά, να πω εγώ ότι όντως βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα, το οποίο το εντοπίσαμε και χθες βέβαια, δεν είναι μόνο πρόβλημα πολιτικών, είναι και πρόβλημα εκπαίδευσης, δηλαδή διάχυση όλων αυτών των δεξιοτήτων και των καλών πρακτικών και ενσωμάτωσης μέσα στο workflow, την καθημερινότητα ενός ερευνητή, ενός επαγγελματία που εργάζεται, ας πούμε, σε κλινικές μελέτες και το καθεξής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και θα είναι χαρά μας να το κάνουμε και με όλους εσάς, με όλους τους φορείς που ήταν και χθες και σήμερα κοντά μας, να δείξουμε δηλαδή στην πράξη όλα αυτά τα recommendations, να τα πάρουμε και να δείξουμε στην πράξη πώς μπορεί να γίνουν. Ναι, αυτό έχω να προσθέσω εγώ. Επίσης, έχω βάλει και στο chat ένα εργαλείο νομιμοποίησης σε περίπτωση που θα θέλετε να ρίξετε μια ματιά, κυρία Χατζηγεωργίου. Κάποιος άλλος δεν ξέρω αν έχει Εγώ θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλή πρωτοβουλία σας και έχουμε σήμερα ένα συμμετέχοντα από ένα νοσοκομείο. Χθες νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν κάποιος από νοσοκομείο, αλλά ίσως θα έπρεπε αυτή η μερίδα ενημέρωσης και όλα αυτά που παρουσιάσαμε να είναι παρόντες στα νοσοκομεία. Αλλά υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο ερευνητικό κέντρο και το νοσοκομείο. Το ερευνητικό κέντρο είναι πιο καλά καταρτισμένο για τις καλές πρακτικές. Τα νοσοκομεία, νομίζω, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση. Και ίσως εσείς που έχετε όλες αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες να μπορείτε να συμπεριλάβετε πιο ενεργά και τα νοσοκομεία. Παρόλο που δεν ξέρω τι θέλουν να έρθουν. Η αλήθεια είναι ότι στις εγγραφές μας έχουμε κάποιους που έχουν ενδιαφερθεί για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, αλλά δεν έχουμε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, οπότε σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι, να γίνει μεγαλύτερη και διάχυση τέτοιων εκδηλώσεων και να φυσικά να προσκαλέσουμε κόσμο. Είναι και ομιλητές. Φυσικά, ακριβώς. Αυτό είναι ο σκοπός. Νομίζω η κυρία... Παρακαλώ, πείτε μου. Θα μπορούσα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Να μας πείτε πρώτα και ποια είσαστε και από πού. Η Γιώτα Ιτουλούμη είμαι, από την Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι, ενώ συμφωνώ ότι οι κλινικές είναι σχετικά πίσω σε αυτά, νομίζω ότι είμαστε λίγο άδικοι όμως με τις κλινικές. Είμαστε λίγο άδικοι, διότι πρώτον δεν έχει γίνει ποτέ εκπαίδευση. Δεύτερον, δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν. Αν συνειδητοποιήσουμε, ειδικά σε κάποιες κλινικές, τι γίνεται να είναι τρεις γιατροί για 1,000 άτομα,
Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Μητρό, μετά πρέπει και η πολιτεία να δείξει καλή θέληση. Που σημαίνει ότι υπάρχουν μητρό ασθενών, για παράδειγμα, για την υπατήτηδα ΣΕ, και τα δεδομένα για κάποιο περίεργο τρόπο δεν δίνονται πουθενά. Και έχει γίνει ολόκληρη ιστορία για το αν θα δίνονται ή όχι. Στέλνονται ξαφνικά, ας πούμε, εντολές στις κλινικές, τώρα με τον COVID, θα καταγράφεται 10.000 πράγματα. Ωραία. Πολύ σωστά να καταγράφονται και πρέπει να έχουμε μητρά, τα οποία βεβαίως πρέπει να είναι και διαθέσιμα, αλλά δώστε και κόσμο. Δεν μπορούν να είναι τρεις γιατροί που δουλεύουν 24 ώρες και να απαιτούμε να μπορούν να τα περνάνε. Θέλει η κάθε κλινική να έχει και τουλάχιστον ένα διοικητικό, μια διοικητική υποστήριξη. Και το άλλο, το μεγάλο, μεγάλο θέμα, που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι, που είχαν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες και ποτέ δεν ευοδόθηκαν, είναι να υπάρχει ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των δεδομένων σε όλα τα νοσοκομεία. Αν αυτό το είχαμε, θα είχαμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ λοιπόν αυτό λέγεται πάρα πολύ συχνά, δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Το κάθε νοσοκομείο, κάποια νοσοκομεία δεν έχουν κάνει ηλεκτρονική καταγραφή, είναι ακόμα στα χαρτιά. Τα περισσότερα έχουν ηλεκτρονική καταγραφή, αλλά το καθένα έχει τη δική του. Και ανάλογα με το ποιο νοσοκομείο είναι και ποιος το έχει φτιάξει, παίζει το πόσο ευέλικτο μπορεί να είναι το σύστημα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς αυτά τα στοιχεία να τα ενοποιήσεις εύκολα από διαφορετικά νοσοκομεία. Συν το ότι επειδή τα έχουν φτιάξει διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε κλειστά, διαχειρίζουν κλειστά συστήματα, δεν ξέρω πώς το λέτε, διαχειρίζουν τέλος πάντων τα πάντα, την παραμικρή πληροφορία, την παραμικρή πληροφορία πρέπει να πληρώσεις και να περιμένεις, γιατί δεν ξέρω, ενώ θα μπορούσε από τις λίγες γνώσεις που έχω πολύ γρήγορα να μπορεί να εξαχθεί ανώνυμα αυτή η πληροφορία, γίνεται ολόκληρο θέμα. Ας πούμε, εμείς που προσπαθούμε να στήσουμε σε ερευνητικό επίπεδο διάφορες μελέτες και έχουμε βάσει δεδομένων που χορηγούμε στα νοσοκομεία, αναγκαζόμαστε εξετάσεις που είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες στο νοσοκομείο να τις ξαναπερνάμε με το χέρι, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υπάρξει ή δεν επιτρέπεται να υπάρξει αυτή η σύνδεση. Επομένως, για να μπορέσουμε να μεταβούμε σε ένα άλλο επίπεδο, θέλει συντονισμό από πολλές πλευρές και θέλει και πρακτική βοήθεια. Θέλουν και πρακτική βοήθεια γενικές. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Σίγουρα, σίγουρα. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε να υποστηρίξουμε τη διάχυση αυτών των καλών πρακτικών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για να γίνει πιο εύκολη η ενσωμάτωσή τους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το προσωπικό που χρειάζεται, το επιπλέον ανθρώπινο προσωπικό που... Όμως αυτό είναι και ένα πρώτο βήμα. Ίσως να συζητήσεις, ίσως το volume 3... να έχει να κάνει και με την διάχυση στα νοσοκομεία. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντική η μερίδα. Mm-hmm. Να μας εξηγήσει το κάθε νοσοκομείο τα προβλήματά του, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να δούμε και η υπόλοιπη ερευνητική κοινότητα πώς μπορεί να βοηθήσει και με ενδεχομένως πιέσεις και προς κυβερνητικούς φορείς για να γίνουν πιο οργανωμένη αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάποιος άλλος ομιλητής κάτι. Κυρίως για τα συστήματα, ίσως ο κύριος Ιαννίδης, ο κύριος Σταυρναράκης, για τις βάσεις δεδομένων που αναφέρθηκαν, ότι εκλείπουν. Δεν σας ακούμε. Όχι. Ακούμε έναν περίεργο θόρυβο όμως. Δεν σταμάτησε. Μέχρι να το βρείτε, θα περάσω σε επόμενη ερώτηση. Συγχαρητήρια σε όλους, ευχαριστούμε πολύ. Δεν κατάφερα να παρακολουθήσω το χθεσινό session, θα μας στείλετε και αυτό. Ναι, βεβαίως, θα στείλουμε τις βιντεοσκοπήσεις και τις παρουσιάσεις από όλα τα session. Αν όχι σήμερα, αναλόγως πώς θα πάει η αποκωδικοποίηση του βίντεο, αν όχι σήμερα, τη Δευτέρα. Κύριε Ανίδη, δεν ξέρω... Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο, αλλά πάλι δεν ακούγεστε.
Όχι, όχι, δεν σας ακούμε. Ίσως μπορεί να αποσυνδεθεί και να ξαναμπεί. Ένα λεπτό θα πάω, ούτε λεπτό, λιγότερο του λεπτού. Καλύτερα θα ήταν αυτό. Να αναφέρω σε αυτή, μέχρι να γίνει αυτή η αποσύνδεση και η επανασύνδεση, να αναφέρω τις επόμενες δράσεις που έχουμε. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο θα έχουμε δύο εκδηλώσεις που θα έχουν πιο πρακτική χρειά. Θα δείξουμε κάποια εργαλεία, δύο εργαλεία για διαχείριση δεδομένων και για ανάλυση δεδομένων. Μισό λεπτό και να σας κάνω share screen για να τα δείτε και εδώ. Οπότε μπορείτε να κρατήσετε τις ημερομηνίες αυτές στο ημερολόγιο σας. 3/12 θα έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με το Fleming, το ΕΚΕΤΑ και και το ELIXIR-GR, και θα παρουσιάσουμε τον Galaxy που ανέφερε και ο κύριος Ρέτσικο στην παρουσίασή του νωρίτερα σήμερα, για να δούμε πώς βοηθάει στην ανάλυση δεδομένων. Και στις 17 του μήνα, 17-12, έχουμε την παρουσίαση του Argos, το οποίο είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στην παραγωγή σχεδίων διαχείρισης δεδομένων, τα γνωστά Data Management Plans, DMPs, το οποίο παρέχεται από το OpenAIRE, και μπορούμε να δούμε μέσα από αυτό και να μάθουμε και ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων. Να κάνω stop share screen λοιπόν και να δούμε αν μπορεί ο κύριος Ιωαννίδης να μιλήσει. Ακούγομαι τώρα? Τώρα ναι, πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι αυτό το της πληροφορικής, το βγαίνεις και μπαίνεις, που δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Πάρα πολύ μικρό σχόλιο ήθελα να κάνω για την έλλειψη των δεδομένων και τη μη διάθεση και τις κλινικές κτλ. Είτε κατανοώ ότι όταν κάποιος είναι στις επάλξεις προσπαθώντας να σώσει ζωές, φροντίσει και τα δεδομένα του είναι πάρα πολύ δύσκολο και η πολιτεία πρέπει να φροντίσει για άλλους ανθρώπους. Θα την κάνω αυτή τη δουλειά. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν προσπάθειες στο πλαίσιο εθνικών πρωτοβουλειών, στις οποίες συμμετέχουν πολλά από τα ερευνητικά κέντρα της χώρας και τα πανεπιστήμια ανάλογα, με ιατρικό περιεχόμενο, δηλαδή με λιμπαντικές πρωτοβουλίες και στην ιατρική ακριβίας, στην ογκολογία, στην καρδιολογία και στις νευροκλειστικές ασθένειες, καθώς και εμβληματική πρωτοβουλία για τον κορονοϊό, μέσω των οποίων προσπαθεί να δημιουργηθεί μια ερευνητική υποδομή, η οποία θα συγκεντρώνει τα κλινικά δεδομένα με όλους τους κανονισμούς προστασίας, ιδιωτικότητας, ασφάλειας και ούτω καθεξής, με έναν τρόπο ώστε να μπορούν να είναι προστατευμένα μέρα, αλλά διαθέσιμα για περαιτέρω μελέτη. Αυτό είναι έργο το οποίο είναι στο δρόμο. Κάποια στιγμή δεν το έχουμε αποκτήσει. Το ΕΔΙΤΕ με τις υποδομές του, το ΙΤΕ, το ΙΒΑ και άλλο, ο Δημόκρητος, το ΕΚΕΤΑ, να μην τα πω όλα, και το Αθηνά προφανώς, συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες για να δημιουργηθεί υποδομή και να διευκολύνει αυτό το έργο. Και με την ύπαρξη της υποδομής και των υπηρεσιών δεν σημαίνει ότι έληξε το πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να μην μείνουν άδειες αυτές οι υποδομές. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία με την οποία τα δεδομένα θα επιμελούνται και θα φτάνουν σε ένα σημείο να είναι διαθέσιμα. Αλλά τουλάχιστον το ταξίδι προς αυτή την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει. Αυτό ήθελα να πω, γιατί χωρίς δεδομένα, ό,τι υπηρεσίες και να φτιάξεις, σχετικές με αυτό που συζητάμε, θα είναι αδύνατες. Οπότε προσβλέπουμε σε κάτι καλύτερο, σε κάτι πλουσιότερο στο μέλλον, τουλάχιστον μέσα από αυτές τις εθνικές εμβληματικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε, κύριε Ανίδη.
βλέπω στο chat Εθνικό Μητρό Ασθενών Patient Registries και νέα κέντρα αναφοράς Reference Centers είχαν και έχουν ξεκινήσει προσπάθειες. Εύχομαι να συνεχίσουν. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη τοποθέτηση που θέλει να κάνει ως κάποιος ομιλητής. Ωραία, τότε να το λήξουμε εδώ, γιατί είμαστε ήδη 10 λεπτά σχεδόν μετά τις 2 και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα και για τις επόμενες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και τους ομιλητές, του καθένα ξεχωριστά. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η ανασκόπηση που είδαμε και μέσα από διάφορα επιστημονικά πεδία, τα διάφορα εργαλεία που μάθαμε ότι αναπτύσσονται ή έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ήδη από την κοινότητα, καινοτόμες εφαρμογές και φυσικά τη σημαντικότητα του λογισμικού πέρα από αυτών των δεδομένων και τις προκλήσεις που όλα αυτά έχουν. Ευχαριστώ πολύ από μένα. Ίσως και ο κύριος Ιαννίδης αν θέλει να κλείσει για να κάνει την αποφώνηση. Νομίζω τα είπες όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές και χθες και σήμερα. Όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση, που έκαναν ερωτήσεις, έκαναν σχόλια πέραν από τους ομιλητές, και όλους εσάς που παρακολουθήσατε και φάνηκε η δίψα η οποία υπάρχει για πληροφόρηση του επιστημονικού χώρου. Σαν Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και τα έργα τα οποία ανέφερα και στην αρχή, σε συνεργασία πάντα με όλους τους υπόλοιπους όμορους ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και με ημερίδες, διημερίδες αυτής της φύσης και με πιο πρακτικές εφημερίδες όπως αυτή η οποία ανακοίνωσε η Έλλη, ενημερώνοντας και συντονίζοντας, φέρνοντας κοντά τους επιστήμονες και ειδικούς. Ευχαριστώ όλους και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ και πάλι σε εσένα, Έλλη, για την εξαιρετική δουλειά και πριν στην οργάνωση και μετά και σε όσους που βοήθησαν. Αλλά έλυσε η χαρτίρα. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή αντάμωση σύντομα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σε όλους.